Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα εδώ σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, και σήμερα θα ανοίξουμε το συζήτηση για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο απασχολεί και όπως όλα δείχνουν θα μας απασχολήσει και την χειμερινή περίοδο. Η ανοβρία και ο πρωτογενής τομέας. Τι θα συμβεί αν τους επόμενους μήνες δεν βρέξει στην Κρήτη, κάτι που δυστυχώς δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο σε σχέση και με την περινή χειμερινή περίοδο. Θα συζητήσουμε βεβαίως και για τα θέματα που αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και για το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Μαζί μας απόψε εδώ ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ και πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών του ΕΘΕΑΣΥ, ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Τζουλιαδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τζουλιαδάκη. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου της Ιεράπετρας, ο κύριος Μιχάλης Βιαννιτάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Βιαννιτάκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και έχουμε και δύο δημάρχους που εκπροσωπούν δύο άκρως αγροτικούς δήμους, τον δήμαρχο της Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και τον δήμαρχο της Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε, κύριε, να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από τους δημάρχους και θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μπαριτάκη. Είστε ο πλέον ελαιοκομικός δήμος της Κρήτης και η αλήθεια είναι ότι είστε και ένας δήμος που περιμένει την επιβίωσή του από την ελαιοκομική περίοδο. Τις προηγούμενες ημέρες, βλέποντας ένα ρεπορτάζ, μάλιστα είχε βρεθεί σε αυτό το ρεπορτάζ και ο κύριος Χιλετζάκης, είδα εικόνες που πραγματικά σοκάρουν στην περιοχή της Βιάνου όσον αφορά την ξηρασία. Αυτό πρακτικά για την περιοχή σας τι σημαίνει? Καταστροφή. Οικονομική καταστροφή για τους αγρότες. Η Βιάνος έχει μονοκαλλιέργεια την ελιά, το ελαιόλαδο. Ερχόμαστε από μια πολύ κακή χρονιά πέρυσι λόγω της ακαρπίας. Δεν είχαμε καθόλου παραγωγή ελαιολάδου. Δυστυχώς, ενώ κάπως ξεκίνησε καλή χρονιά, λόγω των θεμάτων που δημιούργησε η ανομβρία, η ξηρασία, η λειψιδρία, τα πράγματα εξελίσσονται με το χειρότερο δυνατό τρόπο, το πιο εφιαλτικό σενάριο. Σήμερα στο Δήμο 12 γεωτρήσεις. Προσέξτε, έχουν στερέψει. Έχουν στερέψει όλες οι πηγές που είναι από την πλαγιά της δίχτυς και άλλες 10 περίπου γεωτρήσεις βγάζουν τη μισή ποσότητα νερού. Τη στιγμή που έχουμε τώρα μεγαλύτερες ανάγκες στο νερό, διότι έχει ξεκινήσει η καλλιέργεια των πρώιμων κυπευτικών στην παραλιακή ζώνη, ποτίζομαι τις ελιές, τα λεόδεντρα, να βγάλουν, αν μπορέσουν να βγάλουν κάποιο εισόδημα οι αγρότες μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πιο εφιαλτικό σενάριο το ζούμε στη Βιάνο. Και δυστυχώς, κύριε Δασκαλάκη, το παλεύω μόνοι μας. Αύριο θα με επισκεφτούν πάλι αγρότες, αλλά προσέξτε, και μια γεώτηση να βγάλουμε, πέρα από τη δολιοφθορά που είχαμε και αυτό το γεγονός που μας πήγε πολύ πίσω στον προγραμματισμό μας, θέλει χρήματα. Δεν είναι ότι έχουμε τα χρήματα να αναρρίξουμε γεωτρήσεις. Σχεδιασμός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά. Ενίσχυση, κρατική αρρωγή δεν βλέπουμε. Με αυτές τις συνθήκες λοιπόν, πώς θα στηρίξουμε τους παραγωγούς μας το αγροτικό εισόδημα? Και δεν είναι μόνο οι αγρότες μας, πόσο θα πάει το λάδι στο ράφι την επόμενη μέρα, όταν η παραγωγή της Κρήτης που περιμέναν 80-90.000 τόνους φέτος θα κατέβει, θα μας τα πούν και οι αγροτοσυνδικαλιστές, ενδεχομένως σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Άρα, πού θα πάει το λάδι, αν θα το βρει ο καταναλωτής στο ράφι, τι επιπτώσεις λοιπόν θα έχει στην οικονομία γενικότερα και στην καθημερινότητα των πολιτών? Νομίζω ότι δώσατε με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο την εικόνα. Κύριε Δήμαρχε της Φεστού, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν ακόμα το καλοκαίρι, ήσασταν από τους πρώτους αυτοδιοικητικούς που ανέφεραν αυτό το τεράστιο πρόβλημα με την ανομβρία. Ο Δήμος της Φεστού φιλοξενεί τη μεγάλη πεδιάδα της Μεσαράς. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και για την τοπική οικονομία της Κρήτης, αλλά και για τα προϊόντα που ταξιδεύουν σε αγορές εκτός Κρήτης. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στο Δήμο? Κύριε Δασκαλάκη, η εικόνα δεν διαφέρει σε τίποτα από την εικόνα που ανέφερε ο φίλος ο Δήμαρχος της Βιάνου προηγουμένως.
η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Δεν μπορώ να πω πως είναι τραγική αυτή τη στιγμή, αλλά έχει όλες τις ενδείξεις να μπορέσει να προχωρήσει σε βαθμό που μάλλον θα είναι δύσκολο να επιστρέψει πλέον. Η απορία η δικιά μου είναι ότι εγώ φωνάζω πιο πολύ για μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει μηδέν νερό. Όταν λέμε μηδέν νερό, μηδέν νερό. Είχα αιτηθεί κάποια χρήματα προκειμένου να ανοιχτούν 3-4 γεωτρήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Και πάλι μιλάω γεωτρήσεις σε σημεία τα οποία δεν θα επιβάραν το υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής μου. Και έλεγα 3-2-3, ας πούμε, μπορούν να στοιχήσουν γύρω στις 300.000 ευρώ προκειμένου να ανοιχτούν, να μπορέσουν να πάει ηλεκτρικό ρεύμα, να δώσει νερό δηλαδή. Και σκέφτομαι τώρα ότι η καταστροφή που έχουν υποστεί οι αγρότες σε αυτή την περιοχή είναι τεράστια. Το κράτος δεν θα έπαιρνε τα χρήματα πίσω πουλώντας οι αγρότες το λάδι από την εφορία, από το ΦΠΑ που θα εισέπρατε το κράτος στο πολλαπλάσιο από αυτά τα χρήματα που θα παίρναμε και θα είχαν καταστραφεί και οι συγκεκριμένοι αγρότες. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει άμεση επέμβαση για να λυθούν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ακόμα, ας πούμε, εντάξει, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει πάρει κάποια δισεκατομμύρια για να μπορέσει. Αυτή τη στιγμή μήπως θα έπρεπε να γίνει το ίδιο ένα ταμείο το οποίο να μπορεί να επεμβαίνει αυτόματα σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς τη γραφειοκρατία την κρατική και να μπορέσουμε να δίνουμε λύσεις σε τοπικό επίπεδο όπου αυτό απαιτείται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχω ακούσει και από πολλούς συναδέλφους σας, κύριε Νικολιδάκη και κύριε Μπαριτάκη, ότι καλείστε να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά χωρίς να έχετε την οικονομική δυναμική να το κάνετε αυτό. Θα επιστρέψω όμως σε εσάς. Κύριε Χιλετζάκη, έρχομαι σε εσάς και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής. Σήμερα παρακολούθησα ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV και εσείς το πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Ζητάτε από την επίσημη πολιτεία και την περιφέρεια να πιέσει έτσι ώστε η Κρήτη να κηρυχθεί ως περιφέρεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καταρχήν είδαμε την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων πριν από μερικές μέρες που πραγματικά ήταν μια πληρωμή πάρα πολύ κακή για την τσέπη των Ελλήνων παραγωγών όλων και αυτή η πληρωμή θα επηρεάσει πάρα πολύ και τις τιμές του λαδιού πάνω στο κομμάτι που είπε και ο κύριος ο Δήμαρχος Βιάννου, ο κύριος Μπαριτάκης. Παραγωγός που δεν έχει σήμερα λεφτά θα αναγκαστεί να πάει μαζέψει τις ξερές ελιές με ό,τι κοστολόγιο και να έχει, τις ξερές κυριολεκτικά, να πιάσει αυτό το λίγο λάδι, να πάει να το διαθέσει άμεσα για πώληση και η άμεση διάθεση θα ρίξει την τιμή. Η περιφέρεια Θεσσαλίας πέρυσι πήρε μία ασυλία. Η ασυλία που πήρε η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και λέγεται λόγω ανωτέρας βίας. Λόγω ανωτέρας βίας η Θεσσαλή παραγωγή πήρανε μία ασυλία και σε νέες τεχνολογίες που αφορά το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγεται monitoring, δηλαδή ο τηλεπισκοπικός χάρτης και τα λοιπά, που σήμερα είναι το μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι των επιδοτήσεων, αυτό για την πληρωμή του Οκτωβρίου, και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με μία ασυλία που πήραν να πάρουν τις επιδοτήσεις χωρίς ελέγχους. Εμείς ζητάμε η περιφέρεια Κρήτης να βγει σε έκτακτη ανάγκη. Την απόφαση θα πρέπει να την πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο Περιφερειάρχης και εμείς να πάρουμε το φάκελο αυτό ότι η περιφέρειά μας είναι σε έκτακτη ανάγκη και να πάμε να διεκδικήσουμε μία ασυλία για τους κτηνοτρόφους μας, για τους μελισσοκόμους μας, για τους αγρότες μας, υπαίθρια και πευτικά, για την ελιά, το αμπέλι, για να μπορέσουμε να πάρουν τις επιδοτήσεις το Δεκέμβριο με την ασυλία, γιατί οι διορθώσεις σε 240.000 αγροτεμάχια που είναι σε όλη την Κρήτη με το monitoring δεν πρόκειται να διορθωθούν και θα έχουμε και πάλι μια κακή πληρωμή δεν το Δεκέμβριο. Θέλω να απαντήσω αυτό, γιατί θα σταθούμε λίγο σε αυτό, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους τηλεθεατές για το τι θα γίνει στη δεύτερη δόση, αλλά θέλω να το πάμε λίγο ξεχωριστά. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βιαννιτάκη. Αυτή την πρόταση του κυρίου Χιλετζάκη θεωρείτε ότι θα μπορούσε να λύσει προβλήματα και στους παραγωγούς των κηπευτικών που και εσείς πλήττετε από την παρατεταμένη ανομβρία? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι φέτος είδαμε σε αρκετές των περιπτώσεων, ιδιαίτερα στην καλλιέργεια, στα υπαίθρια κηπευτικά, νομίζω ότι η παραγωγή για πρώτη φορά είδαν τόσο μικρή παραγωγή και τόσο χαμηλή ποιότητα.
Άρα οδηγούμαστε μαθηματικά στο συμπέρασμα ότι τα επόμενα χρόνια η εκτός θερμοκηπίου καλλιέργεια, ιδιαίτερα και μέσα στο καλοκαίρι αλλά και μέσα στο χειμώνα, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σίγουρα η Ευρώπη έχει κάνει κάποια προεργασία, προετοιμασία, έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο να φτιάξει ένα μεγάλο ταμείο, το οποίο θα προορίζεται για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είναι σίγουρο ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε κοντά στην πληροφορία, στη σωστή πληροφορία, ούτως ώστε να είμαστε και εμείς μέρος από αυτής της ενίσχυσης. Γιατί σίγουρα δεν είναι κάτι προσωρινό. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί για πολλά ακόμα χρόνια. Ελπίζουμε βέβαια όχι, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι σίγουρα θα είναι το βασικό μας πρόβλημα από εδώ και πέρα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση και από την περιφέρεια Κρήτης και από την περιφερειάρχη τον ίδιο. Νομίζω ότι η πληροφορία κατευθείαν, εάν θα μεταφερθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε ελπίδες για να μπορέσουμε να είμαστε ζωντανοί την επόμενη μέρα. Όχι για ανάπτυξη, δεν συζητάμε για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, συζητάμε μόνο για απλή επιβίωση. Κύριε Τζουλιαδάκη, ο κτηνοτρόφος σήμερα πώς επηρεάζεται από την ανομβρία? Τι είναι αυτό που του κάνει ακόμα πιο δύσκολη την καθημερινότητα? Και βεβαίως εσείς βρεθήκατε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως κτηνοτρόφοι μπροστά στην επικαιρότητα, τη μια με την Πανόλη, μετά με την Ευλογιά και όλα αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν για την θωράκιση των κοπαδιών. Είναι αλήθεια, κύριε Δασκαλάκη, ότι η κτηνοτροφία της Κρήτης ειδικότερα έχει πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα αυτά που προαναφέρατε, εκτός τα διαχρονικά κόστος παραγωγής ενέργειας, καυσίμων κλπ. Και τον πόλεμο της Ουκρανίας παράλληλα, ήρθε αυτή η πανδημία της Πανόλης που ταλαιπώρησε για ένα μήνα, σταμάτησε τελείως την οικονομία των κτηνοτρόφων στην Κρήτη, σταμάτησε, κλείσαν τα σφαγεία, δεν μπορούσαν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε πωλήσεις κρεάτων. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, με το που ξαναξεκίνησαν να λειτουργούν, η τιμή του κρέατος έπεσε κατακόρυφα, ακολουθώντας πάντα τους κανόνες της αγοράς. Συν το κόστος του μηνούς αυτού που αυξήθηκε στα ύψη και εκτόξευσε πάλι το κόστος παραγωγής πάρα πολύ σημαντικά. Συνεχίζοντας όμως την κουβέντα του συναδέλφου μου του Μύρου, συμφωνώ με τα λεγόμενά του, πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέδρα και ακόμα θα το προχωρήσω λίγο ακόμα περισσότερο. Πρέπει να διεκδικήσουμε να δημιουργηθεί ένας τρίτος πυλώνας επιδοτήσεων που θα αφορά αποκλειστικά την κλιματική αλλαγή. Γιατί η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει. Την ακούμε τώρα 10 χρόνια, τώρα 2 χρόνια τη βιώνουμε εμείς εδώ στο πετσί μας και δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο, τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του Μυλοποτάμου, τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα σε στους καλεσμένους που έχετε στην εκπομπή σας. Γνωρίζω ότι είστε καθοδόν προς την Αθήνα, ταξιδεύετε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μην διακοπεί και η επικοινωνία. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Πέρα από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για την Πανόλη και την Ευλογιά, τώρα και οι κτηνοτρόφοι είστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως αυτό που αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, αλλά και η αυτοδιοίκηση, που λέγεται ανομβρία. Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης μπορούν να καταθέσουν μία ενιαία πρόταση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο όσον αφορά το κόστος παραγωγής, αλλά και τον τρόπο της δικής σας επιβίωσης. Κύριε Δασκαλάκη, το θέμα της κλιματικής αλλαγής μας έχει πιάσει, που το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές και από τις εκπομπές σας, αλλά και από άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και από άλλα ΜΜΕ. Το πρόβλημα είναι έντονο. Η κλιματική αλλαγή μας έχει πιάσει όχι στο 100%, αλλά στο 99,9%. Εμείς, όπως το θέτετε, είχαμε κάνει προτάσεις, είχαμε συζητήσει με τους προηγούμενους υπουργούς το ότι χρειάζεται απευθείας ανάθεσης, χωρίς καθυστερήσεις, κοντήλια σε όλους τους δήμους, να δημιουργηθούν λιμνοδεξαμενές σε όλους τους ορεινούς όγκους της Κρήτης, που οι λιμνοδεξαμενές αυτές θα βοηθούσαν στο ζωικό κεφάλαιο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ζώα δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς νερό, αλλά και όχι μόνο στα ζώα, θα βοηθούσαν και στην πυρόσβεση ακόμα. Λοιπόν, αυτό δεν εισακούστηκε. Είδαμε λοιπόν
μία ανοβρία πολύ έντονη, γενικά όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα. Που βλέπουμε από τα ΜΜΕ ότι μεγάλες λίμνες χάνονται και υπουλώνονται δηλαδή τα νερά. Θα το ζήσουμε εντονότερα. Αυτό πώς επηρεάζει λοιπόν την παραγωγή ενός κτηνοτρόφου, κύριε Παπαδάκη, για να το νοήσουν και οι τηλεθεατές? Επηρεάζει στο 100%. Γιατί χωρίς νερό ζωή δεν υπάρχει, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι να πεις ότι άντε δεν ήπιες 5 μέρες, 10 μέρες νερό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ζώα, όχι μόνο τα πρόβατα, το κάθε τι ζωντανός οργανισμός στον πλανήτη απάνω δεν ζει χωρίς νερό. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς χάσιμο χρόνου, πρέπει επιτάπητος να τεθεί ένα πρόγραμμα χωρίς άλλη καθυστέρηση και όπως μπορεί ο κρατικός μηχανισμός απευθείας αναθέσεων χρημάτων που να λύσει και τη γραφειοκρατία και το πρόβλημα σε όλους τους δήμους. Μπορούν οι Δήμοι, έχουμε έμπειρους δημάρχους σε επίπεδο όλης της Κρήτης να διαχειριστούν αυτή την κρίση που λέγεται ανοβρία. Αν κηρυχθεί η Περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτή η πρόταση που έκανε ο κύριος Χιλετζάκης σήμερα, δίνει ένα όπλο σε εσάς αλλά και στην αυτοδιοίκηση να επιλύσει προβλήματα και να διεκδικήσει ενδεχομένως πόρους αποζημίωσης? Βέβαια, κύριε Παπαδάκη, αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ... Κύριε Δασκαλάκη, αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ σωστή και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Χιλεδάκη και με τον Γιώργο τον Τζουλιαδάκη, αλλά και με πολλούς δημάρχους δηλαδή που θέσαμε προτάσεις και πρέπει όντως η Κρήτη που βλέπουμε ένα πολύ έντονο προβληματισμό όσον αφορά την ανοβρία, πρέπει όντως η Κρήτη να τεθεί σε εκτάκτου ανάγκης σε επίπεδο όλο το νησί. Λοιπόν, δεν μπορούμε να περιμένουμε, κύριε Δασκαλάκη, άλλο. Πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιες αρχές, πρέπει να το καταλάβει το αρμόδιο Υπουργείο ότι η κλιματική αλλαγή είναι στο 100%. Φτάνει δηλαδή στο 100%. Δεν γίνεται. Εγώ ταξιδεύω αυτή τη στιγμή, πάω καθοδόν για Αθήνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αύριο θα έχω συναντήσεις, από που μπορώ θα περάσω, διότι δεν γίνεται να καθυστερούμε ή με τις επιδοτήσεις ή με τα λάθη ή με το λεγόμενο αμάλθεια που βλέπουμε τώρα και 3 χρόνια ότι περιπέζεται ο κτηνοτροφικός κόσμος και δεν παίρνει τα χρήματα αυτά. Θα πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσω δηλαδή και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχω συναντήσεις εκεί για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Δεν γίνεται λοιπόν να χάνουμε άλλο πλέον χρόνο. Δεν γίνεται να παίζουμε με τον πόνο και με την αγωνία του κάθε αγροτοκτηνοτρόφου που πραγματικά υποφέρει και ζει σε δύσκολες συνθήκες για τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας ταξίδι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δασκαλάκη, και εσείς και οι καλεσμένοι σας εκεί και όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω, κύριε Μπαρυτάκη, να μου πείτε λίγο τι σημαίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή τι όπλο είναι αυτό για έναν Δήμο? Κανονικά, κύριε Δασκαλάκη, θα έπρεπε άμεσα με το που ένας Δήμος κυρίσει σε έκτακτη ανάγκη, που σημαίνει ότι έχει φύγει από την ομαλότητα, ότι υπάρχει κάποιο γεγονός που ανέτρεψε την καθημερινότητα και τη λειτουργία του Δήμου, όπως είναι η Σιφεστός, όπως είναι η Βιάνο και άλλοι Δήμοι στην Περιφέρεια Κρήτης, θα έπρεπε να υπάρχει ένα άμεσο σχέδιο και να κληθούμε. Εμείς υποβάλαμε. Και δεν υποβάλαμε υπερβολικά πράγματα, όπως όλοι οι δήμαρχοι. Υποβάλαμε στο Υπουργείο και είπαμε ότι, ξέρετε, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανατροπή, αυτό το έκτακτο που για αυτόν τον λόγο έχουμε κηρυχθεί, χρειαζόμαστε κάποιες παρεμβάσεις. Κάποιες γεωτρήσεις, κάποιες μεταφορές δικτύων για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε το νερό από περιοχή σε περιοχή. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε ένα κράτος σύγχρονο, όπως είναι η Ελλάδα, να έχει το σχεδιασμό να μπορεί άμεσα μέσα από πιστώσεις ή να διεκδικήσει πιστώσεις ή ενδεχομένως έχει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που μπορεί να το χειριστεί, όπως έχει πάρει χρήματα Θεσσαλία. Θα μπορούμε λοιπόν και εμείς εδώ να δινόταν καταρχή στους Δήμους με
σε συνεργασία με το Υπουργείο, όχι έτσι ασίδωτα, να έρθουν εδώ, θα περίμενα. Να ερχόταν ένα κλιμάκι από το Υπουργείο Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, να δουν από κοντά το πρόβλημα, να κάνουμε το σχεδιασμό, να παρακάμψουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις εγκυλώσεις και να έχουμε τουλάχιστον κάνει κάποιες παρεμβάσεις να ισορροπήσουμε κάπως την κατάσταση. Εγώ θέλω να ρωτήσω εξής, κύριε Δήμαρχε. Αυτή τη στιγμή, μία τέτοια πρόταση θα μπορούσε να έχει μία εφαρμογή με δεδομένο ότι θα μπορούσε να πει και η πολιτεία ότι σε παρατεταμένη ανομβρία βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα. Ναι, βρίσκεται. Ποιες περιοχές όμως είναι στο κόκκινο? Εδώ όμως βλέπουμε ότι τα ελαιόδεντρα ξεραίνονται. Η παραγωγή χάνεται. Αυτά τα ξερά δέντρα θα φάνε μία πενταετία τουλάχιστον για να μπορέσουν να ανατάξουν. Αν θα ανατάξουν με καλλιεργικές φροντίδες, γιατί θα τα παρατήσουν οι άνθρωποι να μην ξανασχοληθούν με αυτά. Άρα λοιπόν, έπρεπε να γίνει αυτός ο σχεδιασμός, να γίνει αυτή η αυτοψία, η καταγραφή των πραγμάτων και να δει πού είναι η άμεση ανάγκη για να το δώσει. Κοιτάξτε να δείτε. Το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε μία πρόσκληση 150.000 ευρώ από τον Αύγουστο. Υποβάλαμε τις προτάσεις. Ακόμα δεν έχουν πάει σε επίπεδο αξιολόγηση. Αυτό λέγεται έκτακτη ανάγκη. Να τα αξιολογήσει, να μας καλέσει να μας πει ότι αξιολογηθήκατε, να πάμε σε διαγωνισμούς το 25 και βλέπουμε. Και αυτά τα χρήματα είναι ασπιρίνες βέβαια, δεν είναι τώρα να συζητάμε ότι με αυτά θα λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά λέω ακόμα και αυτά τα ελάχιστα, τα οποία δόθηκαν ως μορφή, ας πούμε, έκτακτης χρηματοδότησης στους Δήμους και είναι μόνο για την ίδρυυση, δεν είναι για την άδρευση, είναι μόνο για ίδρυυση. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, ένα σχέδιο και από εκεί μετά να δούμε σαν Κρήτη, σαν περιφέρεια, να μπει σε έκτακτη ανάγκη όπως το λένε, εγώ δεν διαφωνώ, να δούμε λοιπόν πού πάμε και παρεμβαίνουμε άμεσα. Χρειαζόμαστε ως νησί που πάμε, έχει μετατοπιστεί η Αφρική, το κλίμα της Αφρικής και το ζούμε τώρα εδώ πέρα, να δούμε παρεμβάσεις και καλές πρακτικές από άλλα κράτη, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι το Ισραήλ, να δούμε αν θα πρέπει να κάνουμε σε κάποια σημεία αφαλάτωση, αν θα πρέπει να δούμε να ενισχύσουμε τα φράγματα, οι λιμνοδεξαμενές. Έρχεται ένα χειμώνα, μπορεί να βγάλει νερό ή να με βγάλει, αλλά αν βγάλει, δεν είναι κρίμα να χαθεί το νερό αυτό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι σε κάποια σημεία μπορούμε να αποταμιεύσουμε νερό, να πάμε σε εμπλουτισμούς των γεωτρήσεων και του υδροφόρου ορίζοντα. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Ό,τι κάνει κάθε Δήμος, ό,τι μπορούμε εμείς με τις λίγες ελάχιστες δυνατότητες που έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δήμαρχε της Φεστού, αυτή τη στιγμή τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αν σας ζητούσα, μιλώντας με τους δημότες σας, να μου κάνετε μία εκτίμηση για το πώς αναμένετε να πάει αυτή η ελοκομική περίοδο, αν συνεχιστεί η ανομβρία. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και θετικά σενάρια ότι θα μπορούσαμε να έχουμε παραπάνω παραγωγή σε σχέση με πέρυσι, σε καμία περίπτωση όμως με τη χρυσή χρονιά του 2022. Κύριε Δασκαλάκη, και εγώ θα συνεχίσω λίγο από αυτό που είπε ο κύριος Μπαριτάκης προηγουμένως, γιατί θεωρώ ότι είναι φοβερά σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι έχουμε περάσει πλέον το επίπεδο να λέμε κλιματική αλλαγή, έχουμε φτάσει στο επίπεδο να λέμε κλιματική κρίση. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Φαίνεται σε όλες τις διαστάσεις. Επειδή προηγουμένως ο ομιλητής μας ήταν πολύ αισιόδοξος ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει αν τυχόν τεθεί η Κρήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εγώ θέλω να φέρω το παράδειγμα το δικό μας, δεν γίνεται τίποτα. Ξεκάθαρα. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Όπως είπε ο αγαπητός φίλος ο Παύλος, μας έχουν πει ότι θα δώσουν 150.000 ευρώ. Έτσι, γενικά, όχι σε εμάς, σε όλους τους Δήμους, Παύλο. Δεν γίνεται ότι δίνεται μόνο στους Δήμους που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν δοθούν, φτάνουν ακριβώς για διάνοιξη και αξιοποίηση μιας γεώτρησης σύνδρευσης. Όχι παραπάνω. Το άλλο. Εγώ είχαμε ξεκινήσει, είχαμε βρει χρήματα από το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ανοίξουμε μια γεώτρηση ίδρυυσης στα νότια παράλια τα οποία έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Πραγματικά τεράστιο πρόβλημα ίδρυυσης. Από εκεί και πέρα καταφέραμε, πήραμε την έκταση από το Δασαρχείο, μας δώσανε την άδεια να ανοιχτεί η γεώτρηση αυτή, βρήκαμε τα χρήματα από το Υπουργείο και φτάνουμε στα διετάφτα. Ότι σε μια απόσταση 150 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο που πρέπει να πάει το γεωτρύπανο να ανοίξει τη γεώτρηση, επειδή λέει, ο νόμος λέει ότι η κλίση είναι παραπάνω από το 40%. Δεν είναι δρόμος, είναι μια διάβαση για να πάει το γεωτρύπανο να ανοίξει τη γεώτρηση.
Το δασαρχείο λέει ότι κύριοι, αν δεν μου φέρετε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν σας δίνω την άδεια. Έχουμε μείνει ένα χρόνο να περιμένουμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια. Αν ξεκινήσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μπορεί να κάνει και 1,5 και 2 χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν, σε τι βοηθάει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Όπως είπε ο κύριος Μπαριτάκης, περιμένουν τόσους μήνες 150 χιλιάρικα. Εγώ φώναζα και του, σας παρακαλώ, αφήστε να ανοίξουμε τη γιώτηση. Ο δρόμος θα είναι μόνο για τις ανάγκες. Να ανοίξουμε τη γιώτηση και άντε μια φορά μια επίσκεψη. Τέλος πάντων, προχωρούμε στο θέμα το οποίο με ρωτήσετε. Φέτο, πραγματικά η χρονιά φαινόταν ότι θα ήταν καλή. Η ανθοφορία ήταν, υπήρχε, προχωρούσαν οι ελιές καλά. Αυτή τη στιγμή όμως, καταλάβετε ότι όπως είναι οι καιρικές συνθήκες κάτω, σήμερα θα μπορούσε κανονικά να πας στη θάλασσα να κάνεις τον μπάνιο σου άνετα. Εδώ πέρα έχει λίγη δροσία και κάτι ήταν αυτή. Θέμε, διπλάσια ποσότητα νερού από το νερό που καταναλώναμε πέρυσι την ίδια περίοδο προκειμένου να ποτίσουμε τα δέντρα. Λόγω της θερμοκρασίας. Και έχουμε το μισό νερό από αυτό που είχαμε πέρσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι και αυτές οι αλλιές οι οποίες ήταν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, όσο περνάνε μέρες τα πράγματα χειροτερεύουν. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν προχωρήσει αυτή η κατάσταση, ούτε στην παραγωγή του ελαιολάδου θα μπορέσει να υπάρξει βελτίωση, αλλά φοβάμαι και στα πρώιμα και πευτικά πάρα πολλοί θα αναγκαστούν να μην προχωρήσουν στη φύτευση. Αυτό το πρόβλημα αυτή την περίοδο το έχω στο αντισκάρι, το οποίο έχει πρόβλημα. Βασανίζομαι τώρα και κοντά ένα χρόνο να μπορέσω να αξιοποιήσω μια γεώτρηση άρδευσης, να δώσω νερό στον κόσμο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, κατάφερα, πήρα μερικά χρήματα, έφτιαξα ένα δίκτυο. Τώρα, συνδέονται ένα κομμάτι το παλιό δίκτυο σε πιο κάτω σπα. Ανοίγω μια μέρα, την δεύτερη μέρα πάλι βλάβη. Δεν είναι πολλά τα χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Προς Θεού, ας έρθουν να τα δουν μόνοι τους. Ένα-ένα-τρία σημεία. Μη μας δώσουν ούτε ένα ευρώ σε εμάς. Ας τα δημοπρατήσουν, ας τα προχωρήσουν αυτοί. Ας τα κάνουν. Αν δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι εμείς μπορούμε να τα χειριστούμε. Αλλά ας έρθουν να τα κάνουμε. Μάλιστα. Είναι θέμα ζωής. Πραγματικά ζωής. Επειδή αναφερθήκατε και πευτικά, θα έρθω σε εσάς, κύριε Χιλετζάκη. Έχει ζητήσει όμως να κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Για τα κυπευτικά, πώς μπορεί να δοθεί μια λύση από την παρατεταμένη ανομβρία? Μπορεί να επηρεάσει τη δική σας παραγωγή, κύριε Βιαννιτάκη? Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει νερό, καταρχήν δεν ξεκινάει η καλλιέργεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα να σχολιάσω κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Να σχολιάσω λίγο, όχι την επόμενη μέρα, να σχολιάσω τη μεθεπόμενη μέρα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχει πέσει στο τραπέζι το θέμα της ενιαίας διαχείρισης υδάτων Κρήτης, νομίζω ότι αν χωρίσουμε το θέμα του νερού και της ανομβρίας γενικότερα, θα δούμε ότι είναι το ένα είναι η επάρκεια του νερού και το άλλο είναι η διαχείριση του νερού. Αυτό λοιπόν από τη δικιά μας την πλευρά και σαν περιοχή στην οποία έχουμε ένα ΤΟΕΒ, ο οποίος έχει κάνει πολύ ορθολογική χρήση και πολύ σωστό συντονισμό και διαχείριση του νερού τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Όμως, δεν πάβει να υπάρχει θέμα για το πώς θα αυξηθούν οι ποσότητες του νερού, όπως είπαμε, όπως συζητήσαν και οι προηγούμενοι. Σε εμάς λοιπόν, το θέμα της ενιαίας διαχείρισης Κρήτης, ενιαίας διαχείρισης υδάτων Κρήτης, όπως πάει να γίνει, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διεύθυνση υδάτων Κρήτης, η οποία έχει εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μέσα, έχει κάνει έναν απίστευτο αγώνα για την καταγραφή και την γενικότερα την απεικόνιση και τη χαρτογράφηση όλης της περιοχής της Κρήτης, έχει όλα τα εγχέγγυα για να μπορεί να προχωρήσει και τι κάνουμε, φέρνουμε μία ξένη εταιρεία, μία ολλανδική εταιρεία, την οποία θα πάρει αυτά τα δεδομένα για να μας πει τι. Πραγματικά έχουμε πέσει από τα σύννεφα όταν ακόμα και η περιφέρεια Κρήτης όλο αυτό δεν το στήριξε όπως έπρεπε και δόθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία η προμελέτη. Θεωρούμε ότι στο νησί μας με τόσο ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό σε τέτοιο επίπεδο είναι ανίκουστο και απαράδεκτο να προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Άρα, θέλω να...
για να κλείσω το κομμάτι. Το θέμα της ενιαίας διαχείρισης Κρήτης, νερού Κρήτης, συγγνώμη, ξέρετε, είναι κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν να πάρουν και κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν να δώσουν. Δεν είναι όλες οι περιοχές σε τόσο κόκκινο συναγερμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι δεδομένο ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε αυτό τον πολύτιμο πόρο. Το βάζω σαν θέμα στο τραπέζι για το λόγο ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα ερήμην κανενός σε αυτό το θέμα. Κατανοητό. Αυτό το σχολιασμό ήθελα να κάνω και να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα. Το έχουμε στείλει το μήνυμα από την περιοχή μας ότι η περιοχή τουλάχιστον της Ιεράπετρας αυτή τη στιγμή έχει θέση σαν πρώτο στόχο να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής τα οποία κράτησαν οι προμελέτες και οι μελέτες τουλάχιστον 20 χρόνια να ολοκληρωθούν. Νερά, όπως επιβεβαιώνει και η Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης, νερά υπάρχουν γενικότερα, αλλά είναι σε τέτοια μεγάλα βάθη ή είναι στον υδροφόρο ορίζοντα, το οποίο ουσιαστικά πρέπει εμείς να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Γιατί το θέμα των βροχοπτώσεων δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να στηριχτούμε 100% από εδώ και έπειτα. Μάλιστα. Μπορεί να είναι έντονες και πολύ αραιές. Κύριε Χιλετζάκη, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι των εκτιμήσεων για αυτήν την ελαιοκομική περίοδο, γιατί ακούω πολλές διαφορετικές απόψεις. Αν αυτό συνεχιστεί, πάμε σε μια πολύ κακή ελαιοκομική περίοδο. Δηλαδή η διαδικασία της συγκομιδής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η διαδικασία της συγκομιδής έχει ξεκινήσει λίγο σε κάποιους βιολογικούς ποτιστικούς ελαιώνες. Τα αποτελέσματα δεν είναι τα αποτελέσματα που μπορούν να μας δώσουν τη βάση της χρονιάς. Εμείς φέτος περιμέναμε στο νησί μια παραγωγή περίπου 80.000 τόνους λάδι. Όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα που κλείτουν το νησί τώρα και μήνες, και όπως είναι η εικόνα σήμερα στα ελαιόδεντρα, δεν θα μαζέψουμε ούτε το 1 τέταρτο, δηλαδή 20.000 τόνους. 20.000 τόνους είναι καταστροφικό για το νησί της Κρήτης, όταν πέρυσι ήταν μια πολύ χάλια χρονιά, ήταν οι ελιές άδειες, όταν το εισόδημα του ελαιολάδου είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα για πάρα πολλούς ετεροεπαγγελματίες της Κρήτης. Τα στοιχεία μιλήσανε μόνα τους 22-23 με την υπερπαραγωγή των 130.000 τόνων που μας έφερε ένα εμπορικό ισοζύγιο της τάξης των 650 εκατομμυρίων ευρώ στο νησί, δηλαδή τρεις φορές απάνω από ό,τι παίρνουμε αγροτικές ενισχύσεις. Επομένως ήταν μια ανακούφιση της αγοράς, μια ανακούφιση του κριτικού νοικοκυριού, μια ανακούφιση του κατά κύριο επάγγελμα και ετεροπαγγελματία παραγωγού. Η καλλιέργεια της ελιάς της Κρήτης είναι η νούμερο ένα καλλιέργεια αυτή τη στιγμή. Καταλαμβάνει το 60% της καλλιεργήσιμης έκτασης. Αριθμούμε πάνω από 42 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και είναι η κύρια καλλιέργεια. Θα διαφωνήσω με τον Δήμαρχο Φεστού, το φίλο μου, τον κύριο Νικολιδάκη, που λέει ότι δεν θα κερδίσουμε τίποτα αν η περιφέρεια Κρήτης δεν κηρυκτεί σε έκτακτη ανάγκη. Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη μόνος του. Αν ένας Δήμος ή δύο Δήμοι βγουν σε έκτακτη ανάγκη και τους δώσουν μια επιχορήγηση που όντως έχουν δίκιο οι Δημάρχοι, τα 150 χιλιάρικα και το ένα και το άλλο, με την αποκέντρωση που δεν υπάρχει και με τα επιτελικά γραφεία της Αθήνας να κατευθύνουν τα χρήματα όπου θέλουν, όντως δεν γίνεται δουλειά. Εγώ όμως έφερα πριν το παράδειγμα, μάλλον δεν το άκουσε ο φίλος μου ο Δήμαρχος, ότι πέρυσι κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Θεσσαλίας και πήραν η παραγωγή μία ασυλία στο κομμάτι των αγροτικών ενισχύσεων. Άρα είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά κηρύσετε σε έκτακτη ανάγκη μία περιφέρεια από ότι έναν δήμος. Δηλαδή βέβαια, είναι μεγαλύτερος ο δρόμος και πιο εύκολος ο δρόμος για να αποσπάσει κονδύλια η περιφέρεια. Βέβαια, γιατί εγώ όταν είμαι στο Δήμο Αρχανών Αξερουσίων και είναι σε έκτακτη ανάγκη το λιόφυτό μου και στα 3 μέτρα παρακάτω που είναι το σύνορο, είναι ο Δήμος Ηρακλείου που δεν είναι σε έκτακτη ανάγκη, τι θα πούμε, το μισό λιόφυτο που ανήκει στο Δήμο Αρχανών Αξερουσίων θα μπει στην έκτακτη ανάγκη, το άλλο μισό δεν μπαίνει, επομένως χρειάζομαι να πάρω ασυλία. Την ασυλία τη ζητάμε για να την πάρουν οι παραγωγοί μας στο κομμάτι των αγροτικών ενισχύσεων και να έχουμε μια καλύτερη πληρωμή το μήνα Δεκέμβριο, έτσι ώστε να υπάρχει μία ανάσα, μία οικονομική ανάσα στους παραγωγούς και να μην είναι η οικονομική κόλαση που ζήσαμε πριν από μερικές μέρες στην πληρωμή του Οκτωβρίου της προκαταβολής. Γι' αυτό ζητάμε η περιφέρεια Κρήτης να βγει σε έκτακτη ανάγκη.
ο κύριος Μπαριτάκης, αλλά και άλλοι δήμαρχοι, όπως είναι ο δήμαρχος Αρκαλοχωρίου, αλλά και Αργανών Αστερουσίων, έχουν στην ατζέντα τους τι σημαίνει έκτακτη ανάγκη με το καταστροφικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου, τι ευεργετικά είχαν οι Δήμοι στο κομμάτι παροχής που είχαν από τα Υπουργεία και οι Δημότες και οι Δήμοι για κάποιο χρονικό διάστημα α. Καλά, με καθυστερήσεις όμως. Με καθυστερήσεις, ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα ανοίξουν αύριο ουρανοί και θα βρέχει χρήματα, αλλά παίρνουμε κάποιες ασυλίες σε κάποιες διαδικασίες που τρέχουν και είναι υπάρχουν. Μία από τις ασυλίες έχει να κάνει με τις αγροτικές ενισχύσεις. Και το 38 παράδειγμα ήταν το παράδειγμα της περιφέρειας Θεσσαλίας που πήραν ασυλία όλη η παραγωγή και αυτή η παραγωγή πραγματικά πληρωθήκανε στην προηγούμενη χρονιά και τις άμεσες ενισχύσεις και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις χωρίς να κάνει καλλιεργητικές φροντίδες στα χτήματά τους. Θα έρθω σε εσάς κύριε Τζουλιαδάκη, όμως πρώτα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα συνδεθούμε με τον Πρινιά και ένα ρακοκάζανο. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία η Μακάκη για να δούμε και την άλλη πλευρά του πρωτογενή τομέα, η αεροτελεστία της Ρακής. Αυτές οι παρέες που είναι απόλυτα συνυφασμένες με την έναρξη του χειμώνα στην Κρήτη. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχετε θέσει κάποια ερωτήματα για τις επιδοτήσεις και για τη δεύτερη δόση και αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα των απαντήσεων. Θα πάμε σε αυτό το θέμα όπως το προανέφερα στο προηγούμενο μέρος. Όμως σε αυτό το μέρος θα ανοίξουμε και ένα άλλο κομμάτι του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Θα ανοίξουμε την διαδικασία απόσταξης της Ρακής, της Κρητικής Τσικουδιάς, μιας αεροτελεστίας που καλά κρατεί στο πέρασμα των ετών και οι καζανάριδες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Συνδεόμαστε απευθείας με τον Πρινιά. Εκεί είναι η Γεωργία η Μακάκη, ο οικονολήπτης μας ο Κωστής Βλαντάκης, όπου θα μας καταγράψουν από ένα ρακοκάζανο τη διαδικασία και βεβαίως θα ακούσουμε και τους καζανάριδες. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Πρινιά του Δήμου Γόρτινας και από το όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον της Χαρουπιάς του κυρίου Ζαριανάκη. Πραγματικά το κέφι έχει ανέβει όπως βλέπετε και ακούτε. Θα δούμε τη διαδικασία της απόσταξης και πριν πούμε στην υγειά μας, Μάνο, να πάρουμε μια δυνατή γεύση. Thank you.
όμορφα. Μα πιο πολύ μ' αρέσει. Μα πιο πολύ μ' αρέσει. Γλέντι έχει στηθεί στο ρακοκάζανο του κυρίου Ζαριανάκη. Γεωργία, θέλω λίγο... Πραγματικά, εδώ χτυπάει η καρδιά της παράδοσης, η καρδιά της ρακής, η καρδιά της τσικουδιάς και της καλής παρέας. Βλέπετε πόσο έχει ανέβει το κέφι, εδώ με τον κύριο Βρέτζο. Κύριε Βρέτζο. Τώρα θα τους διακόψουμε το Γλέντι. Κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα στην υγειά μας. Ωραία, Εχμής, μάλλον. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ζαριανάκη που μας παραχώρησε το χώρο του απόψε στο ρακοκάζανό του στον Πρινιά για να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Βρέτζο, τον πρόεδρο των αποσταγματοποιών, και να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο. Καλά κρατούν τα ρακοκάζανα στην Κρήτη, αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας. Όλοι έχουμε βιώσει αυτήν την εξαιρετική εμπειρία, κύριε Βρέτζο. Όμως, τι περιμένουμε από τη φετινή παραγωγή της ρακής? Λοιπόν, κύριε Βρέτζο, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Τι περιμένουμε φέτος, γιατί γνωρίζουμε ότι φέτος είχαμε και την κλιματική κρίση, είχαμε λιγότερα σταφύλια, έχουμε λιγότερη παραγωγή, έτσι. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Θα έλεγα από τις πιο δύσκολες που έχουμε περάσει. Η παραγωγή του σταβιού ήταν πάρα πολύ μειωμένη. Θα έλεγα ότι κάτω από το 50% συγκομίσαμε. Σε κάποιες ποικιλίες ήταν ακόμα πιο χαμηλά. Οι ποσότητες που περιμέναμε σε όλο το επίπεδο της αμπελουργίας δεν πιάσαμε κανένα στόχο. Δηλαδή μείωσε περίπου στο 50%. Η μείωση είναι σε κάποιες ποικιλίες και 60 και 70%. Είναι μεγάλη απόκληση. Η ζημιά αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα και η επόμενη παραγωγή, γιατί τα φυτά δεν είναι εύρωστα και δεν κάνανε τις προδιαγραφές που πρέπει για να συγκομίσουμε μια καλή χρονιά που θα έρθει. Γεωργία, θέλω... Γεωργία. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, όχι, να απαντήσεις αυτό που ρώτησες, με πρόλαβες. Ναι. Πόσα ρακοκάζανα λειτουργούν σε επίπεδο νομοιρακλείου? Από ό,τι γνωρίζω, πέρυσι λειτουργήσαν περίπου 350. Φέτος υπολογίζω ότι θα είναι περίπου στα 250. Δηλαδή κάποιοι παραγωγοί δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί οι ποσότητες δεν αξίζαν τον κόπο να μπουν στη διαδικασία να πληρώσουν κάποια χρήματα για να αποσφραγίσουν και να κάνουν όλη τη διαδικασία. Ξεκινούν από 3 ευρώ και φτάνουν μέχρι 5 με 6 ευρώ το κιλό. Από 3,5 μέχρι 6 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μεγαλύτερο φόρο ειδικής κατανάλωσης. Γεωργία, δεν ξέρω πώς είναι εφικτό. Θα μπορούσαμε να δούμε λίγο το χώρο εκεί με τη βοήθεια ή του κυρίου Βρέτζου ή του κυρίου Ζαριανάκη.
πώς είναι ένα ρακοκάζανο, πού γίνεται αυτή η διαδικασία, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, αν και οι περισσότεροι κριτικοί έχουν βιώσει έστω και μία φορά αυτή την εξαιρετική εμπειρία. Βεβαίως, πριν πάμε στο ρακοκάζανο, να δείξουμε το παλιό ρακοκάζανο, εδώ που είναι, βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας, πριν αρκετά χρόνια, και μιλάμε για ένα ρακοκάζανο που έχει περάσει από γενιά σε γενιά σε γενιά. Να το δούμε ολόκληρο. Τέταρτη γενιά, όπως ναι. Βλέπετε το ρακοκάζανο, βεβαίως. Και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο επόμενο ρακοκάζανο με τον κύριο Βρέτζο να μας δείξει τη διαδικασία της απόσταξης με στέμφυλα. Να πούμε ότι συλλέγουμε τα σαφύλια, γίνεται η ζύμωση στα βαρέλια πάνω από ένα μήνα, μετράμε τα ζάχαρα να είναι μηδενικά και στη συνέχεια πραγματικά τα ρακοκάζανα παίρνουν φωτιά και στο νομό Ηρακλείου. Και το προηγούμενο μήνα πήραν φωτιά και αυτό το μήνα, έτσι κύριε Βρέτζο. Μιλάμε για μεγάλες παρέες, μεγάλες παρέες, το κέφι χτυπά κόκκινο. Με τη βοήθεια του Κώστα του Βλαντάκη μπορούμε να πάμε λοιπόν και στο ρακοκάζανο, να βρούμε και τον κύριο Ζαριανάκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, κύριε Βρέτζο, ελάτε από εδώ να μας δείξετε λοιπόν την όλη διαδικασία. Η διαδικασία έχει ως εξής. Η παραγωγή του αμπελιού, όπως είπες και εσύ, έχει το θέμα είναι να συγκομιστούν τα σταφύλια, να μπουν σε κάποια βαρέλια, σε κάποιες μικρές δεξαμενές, να γίνει η ζύμωση και να όσο πιο καλά γίνεται σε κατάλληλες θερμοκρασίες για να επιτευχθεί η τσιπουδιά, το τσίπουρο ή το παραδοσιακό απόσταγμα. Με το που ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που κρατάει περίπου στις να πω 15 μέρες, σφραγίζονται ούτως ώστε να μην μπορεί να μπει αέρας και να οξυδωθούν και όταν δοθούν από το τελωνείο οι κατάλληλες άδειες ανοίγουν οι άμβικες, η παραγωγή μπαίνει σε ένα σημείο. Να το δούμε λίγο αυτό, να το δούμε. Βεβαίως, να δούμε λοιπόν. Ο άμβικες είναι αυτός, τα σταφύλια ζυμωμένα και ολοκληρωμένη ζύμωση τοποθετούνται μέσα στον άμβικα, η θερμοκρασία όπως βλέπετε τώρα είναι στο 90. Ξεκινάει από το 20 που είναι μια θερμοκρασία δωματίου. Με τη θερμοκρασία, με το που φτάσει στα 70, οι αλκοολικοί βαθμοί τρέχουν πρώτοι. Και ακολουθάει πίσω το νερό. Άρα λοιπόν όταν θερμαθεί ο άμβικας θα βγει πρώτο το ινόπνευμα. Και όσο προχωράει η διαδικασία θα αυξάνεται το νερό ούτως ώστε στην πρώτη μισή ώρα με 3/4 να πάρουμε την κεφαλή του αποστάγματος. Και να δείξουμε μάλλον το τελικό αποτέλεσμα, να γυρίσουμε λίγο την κάμερα από εδώ, να δείξουμε λοιπόν που στάζει εδώ η ρακή. Είμαστε σε ένα επίπεδο, αν δείτε και τους βαθμούς. Περίμενε να πάω από την άλλη. Αυτή τη στιγμή αυτό που βγάζει είναι γύρω στους 35 αλκοολικούς βαθμούς. Αν πάρουμε ένα σύνολο από μέσα που έχουμε πάρει τα πρώτα αποστάγματα, θα δείτε ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε μεγάλο βαθμό. Ορίστε, οι βαθμοί είναι εδώ και εδώ έχουμε γύρω στους 50 βαθμούς το τσίπουρό μας, τη σκουριά ή το παραδοσιακό απόσταγμα. Αυτό πρέπει να κατεβεί στο 40, δηλαδή έχουμε περίπου ακόμα 20 λεπτά, 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί αυτή η καζανία και να πάμε στην επόμενη. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι μια κύριε Βρέτζο, βεβαίως, και να τον ευχαριστήσουμε και πάλι. Ναι, κύριε Ζαριανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε. Μάλλον το δασκαλάκι. Γεια σας σε όλους. Φιλοξενία. Να είστε καλά. Αμόγελα. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Αν και το προϊόν μας φέτος θα είναι λίγο, αλλά θα είναι πολύ καλοποιητικά. Τι σας λέει ο κόσμος? Ο κόσμος το καζάνι το αναζητά, είναι ένα κομμάτι της Κρητικής παράδοσης και γενικά της παράδοσης. Η κουλτούρα, απλά περιμένουμε να έρθει και ο χειμώνας, διότι όλα τα περιμένουμε με το κρύο. Το έχουμε συνδέσει το καζάνι με το κρύο. Και τις πολυπόθετες βροχές περιμένουμε. Απόσταγμα ψυχής, θα λέγαμε, έτσι, και διασκέδασης εδώ. Βέβαια. Περνάμε καλά, πίνουμε την καλή μας σκουδιά, σας περιμένουμε όλους. Να πάμε και στο χώρο, ο Μάνο. Αν μπορούν να μας πούν και οι άνθρωποι με μια μαντινάδα. Ωραία, ναι. Να κλείσουμε με τους ανθρώπους για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας αφήσουμε να περάσετε μια όμορφη βραδιά εκεί. Μπορούμε να πούμε μια μαντινάδα στον αέρα, ώρα αιχμής με το Μάνο Δασκαλάκη.
Ο κύριος Βρέτζος. Ωραία, ας πάμε από εδώ. Να πούμε μια μαντινάδα. Φαντάζομαι έχετε μαντινάδες, μια άλλος δεν μπορεί. Λοιπόν, από εδώ. Εγώ. Έχεις τον πρόεδρο, δεν είναι. Από εδώ καμιά μαντινάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε εδώ μαντινάδα. Ο Μανώλης θα πει μια μαντινάδα. Ωρίς, πάρε το μικρόφωνο. Δεν πρέπει μάλλον μια μαντινάδα. Λοιπόν, η αγάπη θέλει, λέει, φρόνεψη, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού προπατηξά που γιούγει η γοροσύνη. Χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε με τον κύριο Βρέτζο μουσικά. Κύριε Βρέτζο, θα δώσει την πάσα ο κύριος Βρέτζος μουσικά να πάμε σε διαφημίσεις. Βεβαίως. Και ευχαριστώ και την εξαιρετική παρέα, τις κυρίες και τους κυρίους που είναι εκεί. Η κακομοίρα η μάνα μου η κακομοίρα η μάνα μου πάντα παράγερνε μου πάντα παράγερνε μου. Μαυρομάτα, μαυρομάτα στο στερνό. Τι μαυρομάτα στο στερνό, μη το περνάς η γη μου, μη το περνάς η γη μου. Η μάνα σου λέει το ναι. Η μάνα σου λέει το ναι. Κι ο αδερφός σου όχι. Κι ο αδερφός σου. Τα ξεπόστα μοιράζομαι. Τα ξεπόστα μοιράζομαι. Στα κάτω το μετοχή η μάνα σου λέει το Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Κάναμε αυτή την ευχάριστη παρένθεση. Ακούσαμε βεβαίως και τα ανοιχτά ζητήματα των αποσταγματοποιών. Να ευχαριστήσω εκ νέου όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί απόψε για την εκπομπή. Τον κύριο Βρέτζο των αποσταγματοποιών και βεβαίως τον κύριο Ζαριανάκη που μας άνοιξε το χώρο του. Και θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Τζουλιαδάκη, και να σταθούμε λίγο στο κομμάτι μετά τα μέτρα. Με την Πανόλη και την Ευλογιά. Από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό που τρομάζει τον κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης? Το κόστος παραγωγής, κύριε Δασκαλάκη, αυτό το διαχρονικό που το έχουμε πει και μαζί και το έχουμε αναθέσει πάρα πολλές φορές, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί? Γιατί στην ουσία ποτέ δεν κάθονται να αυτοί που είναι στην κυβέρνηση να σχεδιάσουν μία μακροχρόνια αγροτική πολιτική και να βάλουν βάσεις ώστε να ξεκινήσει να πάρει μπροστά η αγροτική οικονομία και να μπορεί ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης να παράγει με χαμηλότερο κόστος και να επωφεληθεί και ο καταναλωτής αγοράζοντας αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που παράγουμε σε πιο χαμηλή τιμή. Φανταστείτε να σας πω ένα παράδειγμα, παίρνοντας πάσα από το Δήμαρχο Φεστού, ότι για ένα
για ένα δρόμο επίγον που ήταν άμεσα να ανοίξει άμεσα για να υδροτοθετηθεί η περιοχή. Mm-hmm. Έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχει ανοίξει. Έχουμε τα σχέδια βελτίωσης εμείς εδώ. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Από τη στιγμή που προκηρυχθεί το πρόγραμμα μέχρι που να τελειώσει, μπορεί να περάσει και μία πενταετία. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, φανταστείτε, αν δεν γίνουν άμεσα ένας παραγωγός να μπορεί να φτιάξει μια μικρή λιμνοδεξαμενή άμεσα, να πάρει τα χρήματά του άμεσα με μια γενναία επιδότηση, θα βρέχει αυτά τα λίγα νερά και θα συνεχίσουν και θα πηγαίνουν στη θάλασσα. Αυτή η γραφειοκρατία και όλα αυτά, αν δεν αλλάξουν, έχουμε καταστραφεί ριζικά. Είναι τεράστιο πρόβλημα το κόστος παραγωγής, κάτι το οποίο έχει και μια διαχρονικότητα. Δηλαδή το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Δασκαλάκη, να το συνεχίσουμε. Η Κρήτη έχει διαχρονικά 40 και 50% παραπάνω κόστος παραγωγής από την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι αυτή η νησιωτικότητα που λέμε και φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορούμε να το πετύχουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Που το δικαιούμαστε και μην νησίς είμαστε. Συνεχώς προβάλλονται δικαιολογία ότι είμαστε 700.000 κατοίκους. Αλλάζει κάτι σε αυτό? Από τη θάλασσα με τα καράβια δεν έρχονται τα προϊόντα εδώ κάτω, τα εφόδια, και φεύγουν τα προϊόντα μας πάνω? Έτσι ακριβώς. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Κύριε Τζουλιαδάκη, θέλω να πω ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΕ και όσον αφορά τη χτινοτροφία της Κρήτης, είναι ότι οι χτινοτρόφοι μας είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, θα πω, όσον αφορά την εσταλβλισμένη χτινοτροφία. Το 99% της χτινοτροφίας της Κρήτης είναι η χτινοτροφία της Μαδάρας, η χτινοτροφία του Σημαδιού, η χτινοτροφία του Βουνού. Και μιλάει και από μόνο τους τα στοιχεία που έχουμε από τον ΟΠΚΕΠΕ, που έχουν πάρα πολλές γεαλαίες υπαίθριες μάντρες. Εμείς δεν έχουμε σταυλίσιμη χτινοτροφία στην Κρήτη. Όταν δεν βρέξει και η κλιματική αλλαγή πλήττει τον ελαιόνα της Κρήτης, τα υπαίθρια κυπευτικά της Κρήτης, πλήττει και τις μαδάρες, mm-hmm. πλήττει και τα βουνά, πλήττει και τα σημαδιά. Επομένως, αυτή τη στιγμή, σήμερα, τα βουνά μας από τη χλωρίδα είναι τελείως αφυδατωμένα. Οι κριτικοί χτινοτρόφοι αναγκάζονται και ταΐζουν ακόμα τα ζώα τους, που τέτοια εποχή έπρεπε να έχουν σπείρει τα χωράφια τους και να βγαίνει και το πρώτο φύτρο, όπως το λέμε, το πρώτο φυτό το χτινοτροφικό. Θα έπρεπε να έχει ντυθεί με τις φθινοπορεινές βροχές τα βουνά μας με το μικρό χόρτο για να μπορούν να βοσκίζονται τα πρόβατα, και βλέπουμε παραδοσιακούς χτινοτρόφους από τις Μαδάρες, από τα Χανιά, και έχουν κατεβάσει τα ζώα από τη Μαδάρα τώρα και μήνες, επειδή δεν έχει τροφή να τα ταΐσουν. Ναι. Και αυτά τα εξαιρετικά βότανα, όπως είναι ο Μαλωτήρας στα Χανιά, όσοι φίλοι μας ακούνε από την ευρύτερη περιοχή της Ανώπολης κτλ., αυτά τα εξαιρετικά βότανα σήμερα χάνονται. Όπως χάνεται και το εξαιρετικό μέλι, όπως έχει χτυπήσει καμπανάκι του κινδύνου. Και επαναλαμβάνω, και δεν με ενδιαφέρει που γίνομαι λαϊκός, και το επαναλαμβάνω 10 φορές μέσα στην εκπομπή. Πρέπει η περιφέρεια Κρήτης να κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη. Αν δεν κηρυχτεί, είναι σοβαρό το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα όλη η παραγωγή. Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που καίει. Το αναφέρατε σχεδόν όλοι σας και αφορά την πρώτη δόση της τρεματικής ενίσχυσης, την πρώτη δόση των επιδοτήσεων, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Με αυτές τις δραματικές περικοπές, πάνω από 12.000 οι άνθρωποι που δεν είδαν καθόλου χρήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό είδε μειώσεις που φτάνουν στο 50 και στο 70%. Και θα θέσω σε εσάς ένα ερώτημα, θα ζητήσω την άποψη ολωνών πάνω σε αυτό. Όλοι οι κύριοι Χιλετζάκη περιμένουν τη δεύτερη δόση που ως ήθιστε δίδεται μία ανάσα από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Δεν την περιμένουν μόνο οι αγρότες, οι παραγωγοί, την περιμένουν και οι τοπικές οικονομίες. Όλοι περιμένουν τα χρήματα των επιδοτήσεων για να ζεσταθεί η γιορτινή αγορά. Οι πληροφορίες λένε ότι το δεύτερο κύμα των επιδοτήσεων, η δεύτερη δόση των επιδοτήσεων, θα είναι ακόμα πιο εφιαλτική. Αν τα σενάρια συνεχιστούν όσοι έχουν, ναι, θα είναι εφιαλτική. Αν δεν διορθωθούν τα 240.000 αγροτεμάχια που είναι στο monitoring σήμερα, που στο Δήμο Βιάνου, εδώ, του φίλου μου, του Παύλου, του Μπαριτάκη, του Δημάρχου, βλέπουμε ελαιώνες που είναι 200 χρονών και 300, και το monitoring τους βγάζει μαύρους. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει εάν αυτό είναι ελιά ή δεν είναι. Επειδή οι ελιές είναι μεγάλες, ο παραγωγός μπορεί να μην τις έσκαψε και να φαίνεται από το δορυφόρο ένα τεμάχιο και να μην μπορεί να ξεχωριστεί
το ελαιόδεντρο. Όταν εγώ βλέπω τον παραδοσιακό ελαιόνα που καλλιεργείται στα βουνά, συγκρεμούσες πεζούλες, που πραγματικά έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και μου τον απορρίπτει από την αγροτική ενίσχυση σήμερα, καταλαβαίνετε σε τι διαδικασία μπαίνω εγώ και τι σκέψεις κάνω. Τι θέλω όμως να πω. Θέλω να πω ότι η ΚΑΠ άλλαξε. Πέρυσι πρώτη χρονιά ξεκινήσανε οι νέες μορφές επιδότησης που λέγονται οικοσχήμ, οικολογικά σχήματα, φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Από τώρα και έπειτα πρέπει να υιοθετήσουν η παραγωγή. Θα έχουμε τρεις πληρωμές κάθε χρόνο. Θα έχουμε μία ταμιακή διευκόλυνση που είναι η προκαταβολή, η παραδοσιακή, το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, mm-hmm. που εκεί πληρώνουμε το 70% της βασικής ενίσχυσης. Έχουμε μία άλλη πληρωμή που έρχεται το μήνα Δεκέμβριο που πληρώνονται η εξισωτική αποζημίωση, το 30% της βασικής, δηλαδή το υπόλοιπο που δεν πληρώθηκε τον Οκτώβριο. Και έχουμε και κάποιες άλλες επιδοτήσεις, όπως είναι το ΖΑΝΚ νεαρής ηλικίας, όπως είναι η μεταβιβάση των δικαιωμάτων και κάποιες μικρές άλλες, όπως λέτε, αναδιανεμητική που την παίρνουν συγκεκριμένη παραγωγή μέχρι 40 στρέμματα κτλ. Έρχεται όμως και μια τρίτη πληρωμή. Η τρίτη πληρωμή έρχεται ημερολογιακά στο άλλο έτος, δηλαδή το 2025 πριν το Πάσχα, Απρίλιο μήνα εκεί κάπου την περιμένουμε. Τι θέλουμε όμως να πούμε. Θέλουμε να πούμε ότι πέρυσι έγινε μια εφιαλτική πληρωμή το μήνα Οκτώβριο και είδαμε και την απομάκρυση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την καρέγλα του αρχηγού που ελέγχει τις επιδοτήσεις της Ελλάδος, που λέγει το ΠΚΠ. Είδαμε μία πληρωμή με μείον 84 εκατομμύρια ευρώ. Απομακρύθηκε ο υπουργός, απομακρύθηκε ο πρόεδρος του ΠΚΠ, μπήκε άλλος πρόεδρος, φτιάχτηκε η πληρωμή το μήνα Δεκέμβριο και πήγαμε παρακάτω. Φέτος ξαναβλέπουμε ένα Οκτώβριο πάλι με προβλήματα. Τελικά, αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να τρώει μόνο κεφάλια. Έχει αλλάξει 4 υπουργούς, έχει αλλάξει 5 υπουργούς γεωργίας, έχει αλλάξει, 5 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, 4 υπουργούς γεωργίας, πάμε στον 5ο τώρα. Κάθε χρόνο βλέπουμε και μια αλλαγή. Αν αυτά δεν ισορροπήσουν, δεν σταματήσουν να πάμε παρακάτω και να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό μέσα στην ΚΑΠ μέχρι και το 27, κάθε χρόνο θα έρθει το Οκτώβριος, όχι, φταίει ο Σιμανδράκος, δεν φταίει ο Σιμανδράκος, φταίει ο Μπαμπασίδης, δεν φταίει ο Μπαμπασίδης, φταίει ο Μελάς, δεν φταίει ο Μελάς, είναι ονόματα τώρα προέδρων. Ναι. Δεν τους βάζω όλους στο κάδρο. Λοιπόν, πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, και Σιμεντζάκη, δεν είναι λογικές αυτές. Οι παραγωγοί ταλαιπωρούνται. Τα χρήματα, δεν κάνω λάθος, έρχονται και είναι εξασφαλισμένα κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία δυστυχώς δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό λοιπόν ας το λύσει το Υπουργείο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο Οκτώβρη να έχουμε εδώ κλάματα και οδυρμούς στην Κρήτη και να μην γίνεται τίποτα. Και να λέμε ότι το Δεκέμβριο η πληρωμή θα είναι χειρότερη. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και αν δεν μπορεί ο ΠΚΠ να τα διαχειριστεί, δεν ξέρω τι να γίνει, να τα διαχειριστεί κάποιος άλλος φορέας επιδοτήσεις. Δεν μπορεί να κάνει μόνο διαπιστώσεις. Συμφωνώ με τον κύριο. Παίζομαι με τον πόνο, με την αγωνία των παραγωγών μας. Συμφωνώ. Σε μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο για αυτούς. Συμφωνώ με τον κύριο Μπαριτάκη. Το κακό έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80, που δεν είχαμε στρατηγικό σχεδιασμό στη χώρα μας και να διαχειριστούμε σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γι' αυτό ερχόμαστε σήμερα και λέμε το νερό νεράκι. Γιατί είχαμε όριμες μελέτες που δεν μπορούσαμε να τις πάρουμε. Έρχεται μετά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και δεν πληρώνει καθόλου τους παραγωγούς το μήνα Οκτώβριο. Τους δίνει την προκαταβολή το Δεκέμβριο το 2015. Χάνονται από την Κρήτη εκατομμύρια ευρώ να φταίει η φόρμα 6. 46 εκατομμύρια ευρώ χαθήκανε να φταίει η φόρμα 6. Λεφτά δουλεμένα με κόπο και με ίδρυο από τη Βιάνο να μαζεύουν ελιές οι άνθρωποι από τις Αρχάνες να πλώνουν στα φύλλα κτλ. Και έρχεται και το 2024 και μας βρίσκει πάλι στον ίδιο πανανομαστή που μας βρήκε στη δεκαετία του 80, που δεν ξέραμε πώς θα τα διαχειριστούμε τα χρήματα και να πιάσουν τόπο, και εκεί που είχαμε μια ζωή στα χωριά μας. Κάναμε την αστιφιλία και ερημώσανε τα χωριά και φύγανε όλοι και γίνανε δημόσιοι υπαλλήλοι και πήγανε στην αποκέντρωση, και εκεί που είχαμε μια εξαιρετική βαλίτσα με αγροτικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό καλάθι, γυρίσαμε την πλάτη να φταίνει οι αγροτικές ενισχύσεις επειδή δεν διαχειριστήκανε σωστά. Και βλέπουμε από τη δεκαετία του 80 και μέχρι και σήμερα σωρία προβλημάτων, κακοδιαχείριση. Ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έπρεπε να λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Υποανάπτυξης και ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν λύνεται. Θέλω να ρωτήσω το εξής και να ζητήσω την άποψη ολωνών.
Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή με μηνύματα από την πλευρά των τηλεθεατών, λέγοντας ότι τα σενάρια θέλουν μια εφιαλτική δεύτερη δόση, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών που δικαιούνται την επιδότηση ενδεχομένως να μην πάρουν καθόλου χρήματα το Δεκέμβριο. Ξέρετε πώς γίνεται η θεραπεία του monitoring? Είπα πριν ότι στο monitoring έχουμε 240.000 στρέμματα. Και πραγματικά ο Δήμαρχος Βιάννου είναι πολύ ευαισθητοποιημένος, γιατί είναι και παραγωγός, και έχουμε μέσα στη βδομάδα καθημερινή επικοινωνία όσο αφορά τα αγροτικά θέματα. Ακούστε τώρα πώς γίνεται το monitoring. Θα πρέπει να φύγει ένας δημότης της Βιάννου να πάει, που είναι στο monitoring το λιόφυτό του, να πάρει το smartphone, είναι υποχρεωμένος ο 70χρονος, ο 65χρονος, να ξέρει να χειρίζεται smartphone τηλέφωνο, να κατεβάζει την εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάει στο λιόφυτό του, να πάρει φωτογραφία το λιόφυτο, να το στείλει στην πλατφόρμα την ειδική του ΟΠΕΚΕΠΕ, να το κάνει αποδεχτό ότι η φωτογραφία αυτή είναι με το στίγμα την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, το τάδε δευτερόλεπτο. Αν δεν είναι καλή φωτογραφία, πρέπει να πάει σε άλλο σημείο του λιοφύτου να πάρει φωτογραφία για να αποδείξει ότι είσαι το λιόφυτο εκεί. Και εγώ λέω το εξής. Άντε, πες ότι πήρε και τον εγγονό ή πήρε και το γιο, την κόρη και πήγε. Και πήγε και την πήραν τη φωτογραφία. Έχει σήμα το λιόφυτο για να στείλουμε επιτόπου? Γιατί πρέπει να το στείλει εκείνη τη στιγμή από το λιόφυτο. Δηλαδή, μάλλον δεν έχει καταλάβει. Όταν ο Ευρωπαίος σχεδιάζει την επόμενη μέρα, δεν έχει καταλάβει ότι είναι γερασμένη η Ήπεθρο, ότι σήμερα καλλιεργούν την Ήπεθρο μεγάλοι άνθρωποι, και αυτά δεν τα λέει ο Χιλετζάκης από την εκπομπή του Δασκαλάκη, τα λένε τα στοιχεία. Τα λένε τα στοιχεία γιατί 650.000 παραγωγοί ενεργοποιήσανε φέτος και είναι κάτω των 40 ετών 120.000. Και αν δεν είχαμε και αυτά τα δελεαστικά προγράμματα, το 44.000 ευρώ, το 40.000 ευρώ να μπαίνουν νέοι αγρότες και να τους δίνει και την προϋπόθεση να μπορούν να δουλέψουν και στον τουρισμό 150 μεροκάματα, δεν θα είχαμε ούτε τους 120.000 νέους. Κάθε νης θα το τελείωνε και θα πήγαινε παρακάτω. Δυστυχώς, κύριε Δασκαλάκη, η εικόνα, μάλλον τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Και μιλάνε από μόνα τους γιατί έχουμε ένα γερασμένο πληθυσμό και θέλουμε να κάνουμε μία ηλεκτρονική εφαρμογή. Να πάμε σε ένα μεταβατικό στάδιο, να πάμε στην επόμενη μέρα να αλλάξουμε πίστα, όπως το λέει η νεολαία, και να πάμε στην ηλεκτρονική και στην ψηφιακή εφαρμογή, όταν ο παραγωγός μας αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα κουβαλεί με το αγροτικό αυτοκίνητο απάνω στην καρότσα το νερό για να πάει να ποτίζει κάθε μέρα τρεις ελιές για να τσισώσει. Και θέλουμε εμείς τώρα να μιλήσουμε για ηλεκτρονικά συστήματα, για smartphone, για φωτογραφίες κτλ. Κακά τα ψέματα. Τα 2 δις ευρώ στη χώρα μας τα φέρνουν τα αφημί τα δικά μας και τα χωράφια τα δικά μας. Είναι χρήματα που πραγματικά τα έχει ανάγκη η Ελλάδα και ήταν και μια μεγάλη επιτυχία τότες επί Ανδρέα Παπανδρέου που πραγματικά αυτά τα χρήματα έρθαν πρώτη φορά στη χώρα μας. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτά τα χρήματα μέχρι και το 27 θα δίδονται σίγουρα στη χώρα μας. Ήτανε τα χρήματα που σπουδάσανε παιδιά, ήταν τα χρήματα που δημιουργήσανε ένα αύριο στην ελληνική οικονομία. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε σχεδιασμός σωστός και αυτό το αύριο δεν έγινε σωστά και ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε τους απολογισμούς. Δυστυχώς, ναι κύριε Τζουλιαδάκη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το monitoring που είπε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Μύρος. Το πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, ξεκίνησε τις δύο περασμένες προγραμματικές περιόδου. Την προηγούμενη και αυτή που τρέχει τώρα, που χαθήκαν από την περιφέρεια Κρήτης τα μισά λεφτά από αυτά που παίρναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αν κοιτάξεις τώρα αφημί αμπελουργών ελαιοκαλλιεργητών παίρνουν μείον 50 και 60%. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Αυτό το τεχνικό θέμα που λέει ο Μύρος, ίσως βρεθεί κάποια λύση και παρθούν τα χρήματα κάποια στιγμή. Αλλά τα χρήματα φύγανε από την περιφέρεια Κρήτης, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί μοιράστηκαν, μπακαλίστηκαν τα χρήματα. Μπακαλίστηκαν από αυτούς που είχαν την ηγεσία εκείνη τη χρονική περίοδο στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτοί μοίρασαν τα χρήματα και τα πήραν από εδώ, από την Κρήτη που έχει μικρό κλήρο, που έχει ιδιαιτερότητες, έχει κακό ανάγλυφο εδάφους και τα πήγαν πάνω από τις εκτάσεις. Αυτό το πράγμα θα διορθωθεί κάποια στιγμή τώρα στην αναθεώρηση της ΚΑΠ που θα τρέξει το επόμενο χρόνο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να δοθεί πίεση να ξαναγυρίσουν χρήματα στους Κρήτες παραγωγούς. Μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, κύριε Δασκαλάκη, πέρυσι σε αυτό εδώ το στούντιο
Είχα πει για τα 110 εκατομμύρια ευρώ, ήταν την επόμενη μέρα πρωτοσέλιδο στη Νέα Κρήτη, που είχα πει ότι η Κρήτη χάνει κάθε χρόνο 110 εκατομμύρια ευρώ. Μεταφερθήκανε τα χρήματα σε άλλη αγρονομική περιφέρεια, τη λέγονται αγρονομικές περιφέρειες, στα Ψυχανθή. Και όταν έγινε ο Ουκρανικός πόλεμος, πήγαμε να πούμε το ψωμί ψωμάκι στη χώρα μας, γιατί δεν είχαμε αλεύρι. Και τότε ήταν ο Γιωργαντάς, υπουργός Γεωργίας, και μιλούσαμε στο τηλέφωνο συγκεκριμένα μαζί. Και μου λέει: φεύγω και πάω Αμερική για να βρω αλεύρι. Και του λέω: όταν τα λεφτά φύγανε από τις ελιές ή τα αμπέλια και τα δώσαμε στα Ψυχανθή για να έχουμε μαλακό σιτάρι, πού είναι το μαλακό σιτάρι? Και τελικά η Κρήτη είναι το κακό παιδί στο χάρτη των αγροτικών επιδοτήσεων, που είναι δακτυλοδεικτούμενο σε όλους ότι εδώ γίνονται σε εισαγωγικά η απατεωνία των επιδοτήσεων και δεν γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πού είναι τα 110 εκατομμύρια που έχανε η Κρήτη κάθε χρόνο? 2015, 350 εκατομμύρια ευρώ αγροτικές ενισχύσεις, είτε βοσκοί λέγονται, είτε μελισσοκόμοι, είτε αμπελουζοί, είτε ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη. 2022, κλείσιμο της ΚΑΠ, γιατί πήραμε και δύο χρόνια παράταση να φταίει ο κορονοϊός, 240 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Δήμαρχε της Βιάνου, τι σημαίνει πρακτικά για έναν ελαιοκομικό δήμο το γεγονός ότι και στη δεύτερη δόση ενδεχομένως οι δημότες σας να μην λάβουν καθόλου χρήματα? Αυτές οι συνθήκες είναι ένα σενάριο το οποίο θα το έλεγα εφιαλτικό. Η ενίσχυση δίνεται στον παραγωγό για να καλλιεργήσει, για να παράξει περισσότερο εισόδημα, και μάλιστα σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά που ενδεχομένως τα εισοδήματα να μειωθούν από ό,τι φαίνεται, δηλαδή όπως καταλήγει, όπως εξελίσσεται η φετινή χρονιά, η μη ύπαρξη επιδοτήσεων που έχουν γίνει διαχρονικά λάθη, γιατί το είπε και ο κ. Δουλιαδάκης, μειώθηκαν οι επιδοτήσεις των αμπελιών, των ελιών, εις βάρος εδώ των καλλιεργητών μας και υπέρ κάποιων άλλων. Άρα έχει και μια μετατόπιση των επιδοτήσεων και δεν είναι με το monitoring, που είναι ένα τεχνικό πρόβλημα και θα έπρεπε χθες η κυβέρνηση να το είχε λύσει. Να μην στεκόμαστε σε αυτά τα τεχνικά πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι να τα λύσει. Είναι όμως ένα μεγάλο πλήγμα για την τοπική μας οικονομία αν δεν έρθουν τα χρήματα αυτά εδώ στον τόπο μας. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα τα χάσει ο παραγωγός, θα τα χάσει επειδή αυτά λειτουργούν, ξέρετε, το εμπόριο, συναλλαγές, η γεωπόνη, τα εμπορικά καταστήματα, η αγορά γενικότερα, η τροφοδοσία, είναι χρήματα που θα ρίψουν από όλο το νησί μας. Και φυσικά σε αυτό δεν πρέπει. Πρέπει και εδώ να το δούμε όλοι μαζί και οι Δήμοι να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι συνδικαλιστικοί φορείς των αγροτών για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις ενισχύσεις που διαγούνται σε αυτές τις δύσκολες χρονιές. Και το θέμα που έχει τεθεί για την έκτακτη ανάγκη σε περιφέρεια Κρήτης, σαφώς και τη στηρίζουμε, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να πάει με ένα σχεδιασμό που αυτό να έχει αντίκρισμα. Είτε στο θέμα των επιδοτήσεων, της ασυλίας και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, όπως έχουν γίνει ήδη σε άλλες περιοχές, αλλά και σε έργα υποδομής, γιατί η Κρήτη σήμερα υποφέρει. Και βέβαια πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι μαζί με αυτά και την αποζημίωση των παραγωγών μας. Η χρονιά είναι κακή. Όσοι έχουν πάθει ζημιά αποδεδειγμένα, πρέπει να αποζημιωθεί αυτό το εισόδημα. Πρέπει δηλαδή η πολιτεία να δείξει. Θα πάμε σε αυτό. Και βάζω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι η αγωνία των παραγωγών μας για την επόμενη μέρα. Θα πάω σε αυτό γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα από την πλευρά της Ιεράπετρας προς τον κύριο Βιαννιτάκη, τα οποία όμως θέλω να κλείσω το κομμάτι των επιδοτήσεων για να του τα θέσω. Κύριε Νικολιδάκη, με βάση τα στοιχεία, ανεπίσημα στοιχεία, φαίνεται ότι στο Δήμο Φεστού, στην πρώτη δόση των επιδοτήσεων, υπήρξαν οι περισσότερες περικοπές, υπήρξαν και οι περισσότεροι αγρότες που δεν έλαβαν σχεδόν καθόλου χρήματα. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά αν επαναληφθεί το Δεκέμβριο? Κύριε Δασκαλάκη, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Τα χρήματα των επιδοτήσεων πριν από μερικά χρόνια όντως πηγαίναν στην αγορά και έδινε μια ζωή στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια τα χρήματα των επιδοτήσεων πάνε για να καλύψουν οι αγρότες βασικά χρέη και ανάγκες που έχουν για να καλλιεργήσουν. Δηλαδή, αν τυχόν δεν πάρουν αυτά τα χρήματα, θα μείνουν χρεώστες στους γεωπόνους, χρεώστες στα λοιπάσματα, γιατί όπως πηγαίνουν οι χρονιές οι τελευταίες, οι αγρότες βάζουν χρήματα και τελικά δεν εισπράττουν. Άρα είναι βασικό για να μπορέσουν να κρατηθούν, να επιβιώσουν. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ φίλε Μύρο, και μιλάω ότι, ωραία, εγώ συμφωνώ ότι η Κρήτη είναι αδικημένη στις επιδοτήσεις, γιατί
για πολλά χρόνια στρεφότανε προς τη στερεά Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο, υπαχουλές επιδοτήσεις και βλέπαμε τέλος πάντων. Ας είναι, δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Πάντως, όση ώρα μιλάτε, όχι όλοι, έχουν έρθει μηνύματα από τηλεθεατές από την υπόλοιπη Ελλάδα και λένε ότι την Κρήτη, η Κρήτη λέει τιμωρείται γιατί στην Κρήτη έχουν καταγραφεί τα μεγαλύτερα πανογραψίματα και το λένε, λένε συγκεκριμένα τηλεθεατές από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή, αν δεν το απαντήσουμε. Άμα θέλουν να το απαντήσουμε. Θα το απαντήσουμε. Λογικές αυτοχή, δασκαλάκι. Να στείνεται η Κρήτη ένα ολόκληρο νησί ότι εγώ να δεχτώ ότι όπως γίνεται παντού, σε ένα ποσοστό κάποιοι ενδεχομένως εκμεταλλευτήκανε τότε τον νόμο και τα λοιπά και κάμανε κάποιοι. Αλλά όχι, θα τα ισοπεδώσουμε κιόλας, όλα δεν είναι. Η Κρήτη παράγει σήμερα το 1/3 της παραγωγής του ελληνικού ελαιολάδου και το 97% είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το 1/3 έρχεται δεύτερη ημεσυνία κατά ιδρωμένη και μιλάει τώρα ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών που έχω στο διοικητικό μου συμβούλιο πάρα πολλά μέλη από την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι και ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί και τα λοιπά. Λοιπόν, έρχεται η μεσηνία δεύτερη με το 50% μείωση. Δηλαδή, αν βγάλουμε εμείς 130.000 τόνους, βγάλουν αυτοί 60-65.000. Λοιπόν, η Κρήτη παράγει το 1/3 του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και της παραγωγής της χώρας. Αποτυπωμένο. Τα Βυτεία, εδώ είναι ο Τζουλιαδάκης, με το γάλα φεύγουν και πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα για να τυροκομούν τα τυροκομεία γνωστές εταιρείες. Επομένως, παράγουμε και κτηνοτροφικά προϊόντα που είναι τα Βυτεία και παίρνουν το γάλα. Και πάμε στο μποστάνι της Ελλάδος που λέγεται τσιπευτικά. Ποιος θα ζει την Ελλάδα? Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κτλ. Η Κρήτη. Πού αλλού τα τέτοιο? Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός τις προάλλες το Σεπτέμβριο στην έκθεση και λέει να στηρίξω τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Δηλαδή αυτό που κάμανε η δική μας παραγωγή, που βάλανε το χέρι στην τσέπη, χωρίς να παίρνουν επιδοτήσεις από μόνοι τους, την τεχνογνωσία τους, έρχεται τώρα το κράτος και λέει εγώ θα την επιδοτήσω και ακάμπτε νέες εγκαταστάσεις κλπ. Αυτό που κάνανε από μόνοι τους. Η Κρήτη είναι το πιο παραγωγικό μέρος της χώρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι το πιο παραγωγικό μέρος της χώρας και είναι και το πιο αδικημένο. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε όλη τη χώρα ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το έρμο, το περιβόητο εθνικό απόθεμα είναι για όλη τη χώρα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Γιατί έχει γίνει λίγο στάλος με το εθνικό απόθεμα, με βοσκοτόπια, με το ένα, με το άλλο. Όλα αυτά με αφήνουν εμένα παγερά διάφορο. Τα 450 εκατομμύρια ευρώ οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που όταν εμένα η Ουκρανία μου κλείσε τις πόρτες. Γιατί ο Τζουλιαδάκης από 10 ευρώ το καλαμπόκι πήγε στα 20. Γιατί εγώ πήγε ο Γιοργαντάς να πάει γυρεύει αλεύρι μαλακό στην Αμερική. Πού πήγαν εμένα τα δικά μου λεφτά? Πού είναι σήμερα το ψυγαθί της υπόλοιπης Ελλάδας που θέλουν να μας ταΐσουν με μαλακό σιτάρι? Αυτή η Κρήτη έχει αποδειχτεί στο χαρτί, κύριε Δασκαλάκη, και είναι αποτυπωμένα τα εμπορικά της οικονομικά ισοζύγια και είπα και πριν ένα νούμερο. Εμπορικό ισοζύγιο 22-23 στο λάδι. Δηλαδή από Νοέμβριο του 23 μέχρι το Φλεβάρι 650 εκατομμύρια ευρώ. Να ολοκληρώσω ο κύριος. Γιατί δεν τα λένε όλα, ότι την αδικία που υφίσταται η Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο σε σχέση με άλλες περιοχές, πόσο παίρνουν εδώ η κριτική παραγωγή επιδότηση όταν αλλού καλύπτεται συνολικά το κόστος και τι ζημιά παθαίνουν οι παραγωγοί μας με μια απεργία μια ημέρα ή δύο ημερών που μπορεί να κάνει τα καράβια. Είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω στον κύριο Βιαννιτάκη. Ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχε της Φεστού, γιατί σας διακόψαμε. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι όντως θα είναι τραγικό. Από εκεί και πέρα όμως ας γίνουν και λίγοι έλεγχοι παραπάνω. Πρέπει να γίνονται. Μάλιστα. Και να πηγαίνουν τα χρήματα σε αυτούς που παράγουν. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μου επιτρέψετε εδώ οι παριστάμενοι να αφιερώσω λίγο παραπάνω χρόνο στο επόμενο μέρος στον κύριο Βιαννιτάκη. Θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, κύριε Βιαννιτάκη, από την Ιερά Πέτρα. Επειδή είναι αρκετά, θα ήθελα γρήγορες απαντήσεις. Όμως θα σας δώσω το χρόνο, γιατί πραγματικά νιώθω άβολα. Τόση ώρα δεν έχετε μιλήσει. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Βλέπω ότι υπάρχει μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν την παραγωγή των κυπευτικών και έρχομαι σε εσάς, κύριε Βιαννιτάκη. Πριν από μερικές ημέρες, ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Πετάσης έκανε ένα ρεπορτάζ με έναν ανεμοστρόβιλο που δημιούργησε προβλήματα σε κάποιες θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Ανατολή της Ιεράπετρας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το συναντάτε στην περιοχή σας πολύ συχνά.
Δηλαδή, μία ημέρα που τα καιρικά φαινόμενα δεν προκαλούσαν ανησυχία, εσείς είχατε ζημιές. Αυτές οι ζημιές αποζημιώνονται, κύριε Βιαννιτάκη? Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλο ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε εμείς σαν θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Να ξέρετε ότι ο οργανισμός ο οποίος λέγεται ΕΛΓΑ είναι απλά ένας οργανισμός ο οποίος εκεί πρέπει πραγματικά να μπει μέσα ο οικονομικός εισαγγελέας. Ας το πούμε απλά, γιατί αν αναφέρονται από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όπως είπατε πριν, για το τι, ότι η Κρήτη στοχοποιείται αυτή τη στιγμή για το θέμα των επιδοτήσεων, στον ΕΛΓΑ πραγματικά τα σκάνδαλα που υπάρχουν μέσα δεν ούτε μπορούμε να τα διανοηθούμε. Εκεί λοιπόν οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες γενικότερα δεν έχουν καμία τύχη ούτε καν αναφορά μέσα στον οργανισμό λειτουργίας. Τι εννοείτε τα σκάνδαλα στον ΕΛΓΑ, κύριε Βιαννιτά? Γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι οι αποζημιώσεις που δίνονται στον ΕΛΓΑ για αρκετές καλλιέργειες, όχι όλες, για αρκετές καλλιέργειες, σίγουρα χρήζουν ιδιαίτερης διερεύνησης. Όχι τώρα, είναι ένα διαχρονικό αίτημα. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα και είναι από την πλευρά μας ένα διαχρονικό αίτημα σαν θερμοκήπια. Αυτό το έχετε θέσει εσείς ως παραγωγή κυπευτικών? Προφανώς είναι ένα θέμα γνωστό. Είναι από τα ζητήματα τα οποία συνεχώς αναφέρουμε στις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου. Ξέρετε, επειδή λέτε χρήζει παρέμβασης οικονομικού εισαγγελέα, και εγώ θα κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Αφού λοιπόν χρήζει παρέμβασης οικονομικού εισαγγελέα, γιατί εσείς ως παραγωγή κυπευτικών δεν κάνετε μια επίσημη καταγγελία? Ακούστε, εμάς το βασικό μας αίτημα όλα αυτά τα χρόνια είναι και η θερμοκηπιακή καλλιέργεια να μπορεί να μπει μέσα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ο οποίος κανονισμός όμως να είναι στις ανάγκες που πρέπει να έχουν όλες οι καλλιέργειες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ανεμοστρόβιλος, ο οποίος είπατε, το ξέρετε ότι για να μπορέσει να αποζημιωθεί ένας παραγωγός για ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο, στις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν αποζημιωθεί με ένα 10% της πραγματικής ζημιάς, και αυτό έχει έρθει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ακριβώς έχει φτιαχτεί ένας κανονισμός λειτουργίας του ΕΛΓΑ μόνο και μόνο για να μην μπορεί να αποζημιωθεί ποτέ κανείς. Και ιδιαίτερα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι οποίες μέχρι τώρα είχαν μπει στο κάδρο αποκλειστικά και μόνο σε ελεγχόμενο περιβάλλον, οπότε δεν χρειάζεται καμία άλλη αποζημίωση. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Εδώ όμως βλέπουμε ότι το ζήτημα το οποίο αναφερθήκαμε όλοι μας πριν στο θέμα των επιδοτήσεων, δεν θα υπήρχε λόγος να συζητάμε αυτή τη στιγμή για το μεγάλο πρόβλημα των χρημάτων των οποίων έχουν κοπεί από τις τσέπες των αγροτών, εάν πραγματικά το τελικό προϊόν είχε την τιμή που έπρεπε να έχει. Και επειδή πλέον τα αγροτικά προϊόντα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην καλλιέργειά τους, το υψηλό κόστος παραγωγής είναι πλέον δυσβάχθαστο, και ιδιαίτερα σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η Κρήτη. Άρα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος. Ο πρωτογενής τομέας θα έχει πολλές τέτοιες κρίσεις να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, και νομίζω ότι ο ΕΛΓΑ, ο κανονισμός λειτουργίας, η αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας του ΕΛΓΑ είναι ένα αίτημα το οποίο ακούμε τουλάχιστον 20 χρόνια την συγκεκριμένη ορολογία. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω λίγο να επιμείνω. Και γιατί θέλω να επιμείνω? Κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα, ακούμε παραγωγούς αλλά και φορείς και αυτοδιοικητικούς να καλούν τον ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος των αποζημιώσεων. Αυτό που λέτε ότι διαχρονικά ο ΕΛΓΑ, αυτό κατανοώ εγώ, διορθώστε με κάνω λάθος, κάνει λάθος τη διαδικασία, κάνει λάθος τη δουλειά του. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε, ότι υποκρύπτει στοιχεία, προωθούνται αποζημιώσεις εκεί που επιθυμεί? Για να το καταλάβω και εγώ, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Κοιτάξτε, πρόσφατα, ας πούμε, υπήρχε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που πήγε στη Βιάνο. Σωστά, κύριε Μπαριτάκη? Ακούστε, όταν γίνεται αναφορά για τον οργανισμό ΕΛΓΑ, προφανώς γίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν γίνεται αναφορά σε τοπικό. Αν δούμε λοιπόν το οικονομικό αποτέλεσμα που έχει ο ΕΛΓΑ μετά από τόσες δεκαετίες λειτουργίας του, και ο οποίος χρειάζεται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή
ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό μόνο και μόνο για να στηριχθεί. Να στηριχθεί και να δώσει τις αποζημιώσεις εκεί οι οποίες έχουν δομηθεί για να δίνονται. Mm-hmm. Πόσο πιο απλά πρέπει να το πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες έχουν στηθεί για να, μόνο και μόνο για να επιβιώνουν μόνο μέσω αποζημιώσεων ΕΛΓΑ. Μάλιστα. Και βάζω τελεία. Είναι θέματα γνωστά πολλές δεκαετίες τώρα και γι' αυτό ακριβώς γίνεται μία προσπάθεια τουλάχιστον στα λόγια. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ όπως το κατανοώ λέτε ότι προφανώς αυτές οι καταγγελίες μπορεί να αφορούν άλλες περιοχές της Ελλάδος και θα σας ρωτήσω, είστε γραμματέας ενός μεγάλου αγροτικού συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου της Εράπετρας, με λόγο, με κομβικό ρόλο, με σημαντικές παρεμβάσεις. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο και στην Κρήτη? Το ρωτάω ευθαρσώς. Όχι. Όχι, γιατί ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη είναι δομημένος με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, γιατί ο ΕΛΓΑ μπορεί να έχει άλλα χαρακτηριστικά στον τρόπο που δίνει τις αποζημιώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη να είναι? Να βοηθήσω λίγο τον συνάδελφο. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Να ολοκληρώσω. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Όταν έγινε το στήσιμο του οργανισμού, mm-hmm. του ΕΛΓΑ, η Κρήτη, η πληροφορία από την Κρήτη απουσίαζε. Πόσο απλά. Τι εννοεί η πληροφορία απουσίαζε? Το πώς έπρεπε, ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή της Κρήτης να στηριχτεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν ήταν άλλα. Υπήρξαν κλειστά γραφεία τα οποία ενίσχυσαν και προωθούσαν άλλες περιοχές καλύτερα. Όπως γίνεται τώρα, όπως το παράδειγμα που είπαμε πριν, ότι αυτή τη στιγμή η ΚΑΠ άλλαξε χωρίς να γνωρίζουν ότι η Κρήτη έχει ένα δύσβατο ανάγλυφο και όλες οι καλλιέργειες χρήζουν εντελώς διαφορετικής προσέγγισης, όμως έγινε. Έγινε. Έτσι λοιπόν ήταν, άλλοι είχαν την δύναμη για να το περάσουν και άλλοι το έκαναν. Πολιτικές παρεμβάσεις. Είναι καθαρά το θέμα. Ουσιαστικά δηλαδή, για να το κατανοήσω, επειδή λέγοντας ο κύριος Δουλιάδης πολιτικές παρεμβάσεις, υπάρχουν κάποιοι που κατευθύνουν για πολιτική σκοπιμότητα τις αποζημιώσεις, κύριε Βιαννιτάκη. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Ακριβώς και θα σας πω. Και είναι γνωστό επίσης ότι το θέμα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ και επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΠ είναι σε πολλές περιοχές το νούμερο ένα ψηφοθυρικό εργαλείο. Mm-hmm. Συμφωνείτε, κύριε Τζουλιαδάκη? Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Κύριε Τζουλιαδάκη, τι ακριβώς μεταξύ μας? Η Κρήτη, η Ελιά παίρνει ποτέ αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ? Δεν παίρνει. Τα πρόβατα, η κτηνοτροφία παίρνει αποζημίωση? Η μελισσοκομεία παίρνει? Παίρνουν μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα που πληρώνουν 120-130 ευρώ το στρέμμα ασφάλιστα, που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Δεν θα έδινα ούτε εκεί. Τα λεφτά φεύγουν στα σκληρινοπύρινα πάνω, στα ροδάκινα και αυτά, σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένες. Άρα δηλαδή υπάρχει σκοπιμότητα και γεωγραφική. Διαχρονικά τα παίρνουν συγκεκριμένες περιοχές τα εκατομμύρια ευρώ του ΕΛΓΑ. Άρα αυτό λέτε ουσιαστικά, κύριε Γιαννιτάκη, γιατί θέλω να προλάβω λίγο τυχόν παρεξηγήσεις. Οφείλω να το κάνω αυτό σαν δημοσιογράφος σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να βοηθήσω, κύριε. Γιατί στην αρχή λέγονται χρήζει η παρέμβαση εισαγγελέα. Αντιλαμβανόμαστε ότι από πίσω κάτι υπάρχει. Όχι, ουσιαστικά τώρα λέτε αυτό που λέει και ο κύριος Τζουλιαδάκης. Αυτό κατανοώ. Δεκαετίες. Δεκαετίες. Είχαμε ζητήσει επανειλημμένως την περιφερειοποίηση του ΕΛΓΑ. Τι δηλαδή είναι αυτό? Τα χρήματα, οι ασφαλιστικές εισφορές που δίνει μια περιφέρεια, παράδειγμα η περιφέρεια Κρήτης, να μένει για να καλύψει τις ζημιές που τυχόν πάθουν οι παραγωγοί. Αν δεν πάθουν ζημιές οι περισσότερες, χρήματα να φεύγουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έγινε δεχτό. Τι πιο δημοκρατικό και τι πιο αξιοκρατικό από αυτό? Πρωτού θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Βιαννιτάκη, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ έχει να τροποποιηθεί 25 χρόνια. Τελευταία φορά που τροποποιήθηκε επί Υπουργού, κυρία Μπατζελή, το 2010. Σκαδαλίδης. Επί Μπατζελή το 2010 τροποποιήθηκε τελευταία φορά που βάλαμε το χέρι στην τσέπη να πληρώνουμε εμείς τα ασφάλιστρα και να έχουμε ένα οργανισμό με το δικός μας κουμπαράς. Δηλαδή τα ασφάλιστρά μας να μπαίνουν στο κουμπαρά, να καλύβει τα λειτουργικά που είναι περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και να προχωρούμε. Μέχρι και το 2015, γιατί είμαι και λίγο αριθμό μνήμονα εγώ και είμαι και κάθετος πάρα πολλές φορές αυτά, μέχρι το 2015 ο ΕΛΓΑ είχε ταμιακό απόθεμα 120 εκατομμύρια ευρώ. Τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, πήρε όλα τα ταμιακά αποθέματα.
από το 2015 και μετά, ξεκίνησε η κατηγούσα στον οργανισμό ως εξής. Ξεκινήσανε πάρα πολύ έντονα η κλιματική αλλαγή. Και ερχόμαστε, και πάω και στο φίλο μου, το Δήμαρχο Φεστού, που είπε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απ' έξω από την πόρτα μας να μας χτυπάει την πόρτα, και ανοίξει την πόρτα και μπει στο σπίτι μας πλέον μέσα. Η κλιματική αλλαγή, και ξεκινά μία κατηγούσα στο κομμάτι των αποζημιώσεων. Έχει κενά ο οργανισμός, τεράστια. Έχουμε βρει λάθη που είπα πριν να βοηθήσω και λίγο τον συνάδελφο από την ΣΥΤΗ, από την Ιερά Πέτρα. Έχουμε βρει. Πριν από 3 χρόνια γίνεται μία σύσκεψη σε ένα γνωστό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα η κυρία Χουδετσανάκη έχει καλέσει τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ της Ελλάδος, τον κύριο Δούκα. Επειδή μου αρέσει εμένα να σκαλίζω διαδικτυακά και έχω και πολλούς καλούς συνεργάτες στην Αθήνα που με ενημερώνουν επί χρόνια τώρα το τι γίνεται με τις αλλαγές κανονισμών, νόμων κτλ. Μου λένε υπάρχει μια αδικία στην Κρήτη όσον αφορά το επιτραπέζιο σταφύλι που είπε ο κύριος Τζουλιαδάκης. Αποζημιωνόταν η Σουλτανίνα στην Καβάλα με 0,68 λεπτά, στην Κορινθία με 0,65 και στην Κρήτη με 0,55 με το ίδιο ασφάλιστρο. Δηλαδή, ο κρητικός αμπελουργός πλήρωνε για τη Σουλτανίνα της Κρήτης 90 ευρώ το στρέμμα παράδειγμα, το ίδιο πλήρωνε και ο Κορίνθιος, το ίδιο και ο Καβαλιώτης, ενώ αυτοί αποζημιωνόταν με άλλες τιμές. Και χτυπάω τότε στο καμπανάκι του κινδύνου εγώ, στο γνωστό ξενοδοχείο του Ηρακλείου, του λέω κύριε Δούκα, εδώ βλέπουμε μία άλλη τιμή αποζημίωση στην Κρήτη. Για ποιο λόγο? Που η Κρήτη έπρεπε να παίρνει άλλη τιμή. Γιατί έχουμε και μια θάλασσα, ένα ωραίο μεταφορικό ισοδύναμο που δεν το έχουμε γευτεί ακόμη, που πολύ σωστά το θέσε ο Δήμαρχος Βιάνου, ο Παύλος ο Μπαριτάκης. Τι γίνεται εδώ? Και βλέπουμε ότι συλλαμβάνουν την ερώτηση του Χιλετζάκη, την παρατήρηση του Χιλετζάκη, και διαμαγεία σε ένα μήνα αλλάζει και αποζημιώνομαστε με τις τιμές της Καβάλας και μάλιστα με τις τιμές της Πελοποννήσου. Αυτά είναι τώρα τα σκοτεινά σημεία του ΕΛΓΑ που γίνονται επί σειρά ετών. Αλλά δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε και να πούμε το εξής, ότι ο ΕΛΓΑ έχει ένα συγκεκριμένο ταμείο και έχει έναν κανονισμό που ο κανονισμός θέλει τροποποίηση. Αν δεν τροποποιήσουμε τον κανονισμό με τα νέα δεδομένα που λέγεται κλιματική αλλαγή, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ο Έλληνας παραγωγός έχει ανάγκη τον ΕΛΓΑ. Έχει ανάγκη ένα κουμπαρά που να μπορεί να τον στηρίξει. Αλλά στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης, από το 1308 νόμο που έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά ταμεία στήριξης λόγω καιρικών φαινομένων, πριν από 22 μέρες απορροφήσανε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, μάλιστα, 122 εκατομμύρια ευρώ για τις ελιές λόγω της ξηρασίας. Με μαλώνουν από την Ιερά Πέτρα ότι δεν σας αφήνω να μιλήσετε, να κύριε Βιαλιτάκη. Να εγώ πάνω σε αυτό. Μία πολύ γρήγορη, γιατί θέλω... Μία πολύ γρήγορη. Ναι. Εγώ επειδή μ' αρέσει, δεν ξέρω και όλα αυτά τα διαδικαστικά που λέει ο φίλος μου ο Μύρος, εγώ θέλω να πω μια κουβέντα. 80 χρόνια είχε να μπει υπουργός Γεωργίας από την Κρήτη. Μετά από 80 χρόνια μπήκε για ένα χρόνο και έφυγε από υπουργός Γεωργίας. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κριτικοί αξιόλογοι να δουλέψουν στο Υπουργείο Γεωργίας, και είμαι σίγουρος ότι ο προηγούμενος υπουργός, ο φίλος μας ο Λευτέρης, δούλευε πραγματικά στο Υπουργείο Γεωργίας. Μάλιστα. Θεωρώ ότι έπρεπε να φύγει για άλλους λόγους. Για αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Η ατζέντα που είχε πρώτα την τροποποίηση του κανονισμού δεν ήταν τυχαία που είχε στην ατζέντα του ο προηγούμενος υπουργός την τροποποίηση του κανονισμού. Ο κανονισμός, αν δεν τροποποιηθεί με την κλιματική κρίση που έχουμε, μάλιστα, δεν πάμε παρακάτω. Κύριε Βιαννιτάκη, θέτουν το ερώτημα με το πλοίο ασφαλείας. Ένα μεγάλο ζήτημα. Και φαίνεται ότι μπαίνουμε και σε έναν έτσι βαρύ απεργιακό χειμώνα. Υπάρχουν δεσμεύσεις από πολιτικούς και από το Λασίθι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε τι φάση είναι τώρα αυτή η δέσμευση? Πάει προς υλοποίηση? Κοιτάξτε, το πλοίο ασφαλείας είναι μια απονεμένη ιστορία και παλιά ιστορία. Και λέμε απονεμένη γιατί αντίστοιχα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ που συζητούσαμε πριν, έτσι λοιπόν και υπάρχει μια νομοθεσία για το πλοίο ασφαλείας, ο οποίος έχει φτιαχτεί και δομηθεί με τέτοιο τρόπο για να μην εφαρμοστεί ποτέ. Αντίστοιχα με τον ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει κανονισμούς, οι οποίες όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί? Κάποιοι το εμποδίζουν, ας πούμε, αυτό? Θα σας πω. Όταν βάζεται μέσα, υπάρχει όρος μέσα για να μπορέσει να φύγει ένα πλοίο ασφαλείας από κάθε λιμάνι κάθε 72 ώρες. Πρέπει να συνεδριάσει. Προσέξτε, κάθε 92 ώρες. Ναι, ναι. Κάθε 92 ώρες να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
το οποίο είναι 15 μελές, το οποίο πρέπει να έχει απαρτία και το οποίο θα σας πω ότι για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος και από το Άγιο Όρος. Άρα όσες προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς να συνεδριάσει αυτό το συμβούλιο, έχει αποτύχει λόγω μια απαρτίας. Προσέξτε, 92 ώρες. Για να έχει απαρτία θα περάσουν άλλες δύο-τρεις μέρες. Αυτό είναι πρώτη φορά και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πραγματικά είναι από τα σημεία που δηλαδή απορούμε... Δηλαδή πρέπει και το Άγιο Όρος να γνωμοδοτήσει για να αναβλωθεί το πλοίο και να μεταφέρει τα προϊόντα. Πρέπει να παρίσταται στη συνεδρίαση πρώτον για να υπάρξει απαρτία, για να αρχίσει να συζητηθεί το θέμα και έπειτα να πάρθει απόφαση μετά από κάποιες μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι αστεία πράγματα, αλλά όμως αυτή είναι η νομοθεσία. Και είναι απορίας άξιου για το πώς ο νομοθέτης και γενικότερα όλες οι επιτροπές οι οποίες δημιουργούνται για τέτοια ζητήματα, για όλα τα ζητήματα, σπαταλάν τέτοια φαιά ουσία για να αποτρέψουν να βρουν λύσεις σε ένα πρόβλημα από ό,τι πραγματικά υπάρχει. Η Κρήτη πλήττεται ιδιαίτερα από οποιαδήποτε στιγμή αποκλείεται από τις ακτοπλοϊκές κοινωνίες. Μας λυπεί το γεγονός ότι πραγματικά, τουλάχιστον στην αγροτική Κρήτη, μέσα και στα κυπευτικά κυρίως, το οποίο έχουν ιδιαίτερα εξαγωγικό προσανατολισμό μέσα στο χειμώνα, αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εμπόδιο αξιοπιστίας κυρίως για τις ξένες αγορές, τις οποίες τις έχουμε αποκτήσει με πολύ κόπο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα... Σημαίνει πρακτικά αν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλωβιστούν τα προϊόντα σας στην Ιεράπετρα, και αυτό ισχύει βεβαίως και για τους παραγωγούς της Μεσαράς. Και της Βιάννου, σωστά. Πρακτικά, μην ξεχνάμε ότι συζητάμε για ένα ευπαθές αγροτικό προϊόν, το οποίο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Και εξαιρετικής ποιότητας, όλα τα κριτικά κυπευτικά. Ακριβώς. Πιστοποιημένα, όλα ασφαλή. Και πάνω σε αυτό έχει χτίσει όλη η Κρήτη πραγματικά το όνομά της, το όνομά της τα κυπευτικά. Τα κυπευτικά της Κρήτης, να ξέρετε ότι είναι γνωστά τουλάχιστον σε όλη την Ευρώπη. Και επώνυμα προϊόντα. Επώνυμα. Έχουν με το ταμπελάκι ασφαλής παραγωγού πάνω, όχι. Χωρίς πολυματικότητες φυτοφαρμάκων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εκτός ότι θα χαθούν αγορές, όταν εγκλωβιστούν στην Κρήτη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργούνται ανισορροπίες στην αγορά, οι οποίες ανισορροπίες δεν είναι μόνο όταν θα αναγκαστούμε να πετάξουμε αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν μείνει για πολλές μέρες, αλλά για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην αγορά θα περάσουν και αρκετές εβδομάδες. Και επίσης αυτό που μας λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι άλλες επαγγελματικές ομάδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον κόπο και τον ιδρώτα του αγρότη, ούτως ώστε ως μοχλοποίηση για να ικανοποιήσουν τα δικά τους αιτήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανεχθούμε η ίδια η επίσημη πολιτεία να μπορεί να ανέχεται άλλο αυτή την κατάσταση. Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερό, το έχουν όλοι, αλλά όμως στο όριο όπου δεν θα δημιουργείται ανεπανόρθωτη βλάβη. Πάντως πολλές φορές έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Έχουμε δει και εικόνες έντασης και εδώ, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ναι, είναι σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 20 αντίστοιχες καταστάσεις. Και γι' αυτό λέμε ότι γίνονται μόνο μέσα στο χειμώνα, μόνο μέσα στην περίοδο όπου δεν υπάρχει τουριστική κίνηση και μόνο στην περίοδο όπου υπάρχει μεγάλη πίεση από τα αγροτικά προϊόντα, τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα τα οποία πρέπει να μετακινηθούν στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θα πρέπει σε κάποιο σημείο να σταματήσει. Και δεν συζητάμε για άλλα ζητήματα όπως είναι δεν μπορεί ένα νησί να αποκλείεται για τόσες μέρες για οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Μάλιστα. Μπορεί να διεκδικήσει ο καθένας αυτό που θέλει, αλλά με άλλο τρόπο. Μάλιστα. Θα κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση. Θα κλείσω με εσάς, τους δημάρχους. Κύριε Μπαρυτάκη, έρχομαι σε εσάς. Βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή στο κομμάτι των επιδοτήσεων και το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να πιέσει. Κοιτάξτε να δείτε. Η αυτοδιοίκηση πιέζει υπό την έννοια ότι οι δημότες μας, οι παραγωγοί μας έχουν μια ανάγκη, απευθύνονται στο Δήμαρχο, στο Δήμαρχό τους,
στο Δημοτικό του Συμβούλιο, που τους εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο όπως τις υπόλοιπες κοινωνικές και παραγωγικές ομάδες, να διεκδικήσουν και να φέρουμε το ζήτημα στα Υπουργεία, θεωρώντας ότι έχουν μια καλύτερη πρόσβαση, προσέγγιση με τους αρμόδιους που κατανέμουν στα επιδοτήσεις. Σε αυτό σαφώς δεν μπορούμε να αρνηθούμε, άλλωστε η αυτοδιοίκηση έχει ένα ευρύ ρόλο. Μπορεί να μην έχουμε τις αρμοδιότητες σε τέτοια ζητήματα, όμως σαφώς είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας και πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα εισοδήματα τα οποία πρέπει να πάρουν, τις επιδοτήσεις που πρέπει να πάρουν, την καλλιέργεια των προϊόντων που έχει να κάνει με όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Αν δεν ενισχύσει η αυτοδιοίκηση, δηλαδή τι θα γίνει. Και εγώ τους ανθρώπους εκεί τους πονώ. Όταν βλέπω, ας πούμε, ότι κάναμε κάθε προσπάθεια να βγούμε. Η αλήθεια είναι, οφείλω να πω ότι ο δικός σας Δήμος είναι σε πιο δεινή θέση σε σχέση με άλλους. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί η τοπική οικονομία του Δήμου οφείλεται κατ' εξακολούθηση στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, με εξαίρεση κάποιες περιοχές που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να μπουν χρήματα στις τσέπες των δημοτών, ενός δήμου που χαρακτηρίζεται και φτωχός. Είναι μια περιοχή η οποία διεκδικεί αυτές τις παρεμβάσεις του πρωτογενή τομέα, μικροφράγματα, λιμνοδεξαμενές, και η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει χρηματοδοτήσει ένα σοβαρό έργο αποταμίευσης νερού, παρά την προσπάθεια που γίνεται διαχρονικά. Εδώ λοιπόν, και είναι ένα βάρος που εμείς ως Δήμος δεν μπορούμε να το σηκώσουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε τέτοιες αντοχές για να κάνουμε έργα των 15, των 20, των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το λέω γιατί αν είχαν κάποιες τέτοιες επενδύσεις γίνει, ίσως τα πράγματα να ήταν πιο βελτιωμένα όσον αφορά τη διαχείριση του νερού φέτος στο Δήμο. Στο Δήμο σας έχει ξεκινήσει η διαδικασία της συγκομιδής? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα και είναι διστακτικοί οι αγρότες, διότι δεν έχει βρέξει. Και βλέπετε κάποιοι που επιχείρησαν, ουσιαστικά έβγαινε η σκόνη, δηλαδή χτυπάει το λεόδεντρο και από μέσα βγαίνει η σκόνη, ας πούμε, που φαίνεται ότι το ίδιο το δέντρο είναι αφυδατωμένο. Μάλιστα. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, τι γίνεται τώρα, ακόμα και με το πόσμα που γίνεται δεν επαρκεί και το ίδιο το δέντρο τραβάει τους χυμούς από την ελιά, δηλαδή χειροτερεύει η κατάσταση μέσα στο Νοέμβρη μήνα. Άρα αυτό επηρεάζει και την ποιότητα του ελαιολάδου. Ακριβώς. Μιλάμε για 30 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι, κύριε Βιαννιτάκη. Βέβαια, αν βρεθούν εργάτες για να προχωρήσουν στην ελαιολάδα. Ήταν το επόμενο ερώτημα και τελευταίο ερώτημα προς τον Δήμαρχο της Φεστού. Βεβαίως αφορά και την Ιεράπετρα. Είστε οι δύο περιοχές, η Μεσαρά και η Ιεράπετρα, που έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική σε εργατικά χέρια. Ποια είναι η εικόνα φέτος, κύριε Δημαρχέ? Ας πάω λίγο στο προηγούμενο, γιατί έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι η πλειοψηφία από εμάς είτε σπουδάσαμε είτε κάναμε κάποιες άλλες εργασίες, βγήκαμε από χέρια αγροτών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με ο πατέρας μου, δύο στρέμματα θερμοκήπιο είχε και κάτι άλλες μικρές καλλιέργειες για να μπορέσει να μεγαλώσει την οικογένειά του με τρία παιδιά. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά τι θα πει, όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, να κάνει τόσο κόπο να ετοιμάσει το προϊόν σου και όταν θα πρέπει να πας να το δώσεις στην αγορά για ανάγκες ενός άλλου κλάδου, εσύ να πρέπει να το πετάξεις ή να το αποσύρεις. Αυτές είναι δραματικές καταστάσεις που βιώνουν οι αγρότες μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Άρα ξεκάθαρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στο πλάι των αγροτών. Βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε όλοι ότι η κεντρική εξουσία σε εμάς έχει δώσει τα ψίχουλα που τις περισσεύουν. Τα ψίχουλα, ό,τι δεν θέλει. Ό,τι δεν θέλει. Και φυσικά δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε στη μοιρασία των χρημάτων, ούτε στη ουσιώδη βοήθεια. Επειδή ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί, θέλω να μου απαντήσετε στο κομμάτι των εργατικών. Στο κομμάτι των εργατών. Το πρόβλημα χειροτερεύει κάθε χρόνο, ξεκάθαρα. Πριν από μερικά χρόνια φωνάζανε ότι είναι οι μετανάστες πολλοί και ότι έχουμε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν εργάτες, όχι να μαζέψουν τις ελιές, δεν βρίσκουν εργάτες για να μπορέσουν. Δηλαδή και από να καλλιεργήσουν θερμοκήπια. Έχουν φύγει πολλοί εργάτες. Πάρα πολλοί. Αυτή τη στιγμή έχουν ελαττώσει σε τέτοιο βαθμό, σας είπα, που όχι δεν θα έχουμε πρόβλημα για να μαζέψουν ψελιές, έχουν πρόβλημα ότι δεν βρίσκουν εργάτες για να καλλιεργήσουν θερμοκήπια. Το ίδιο ισχύει και στην Ιεράπετρα, κύριε Βιαννιτάκη. Είναι και δύσκολο ο τρόπο, κύριε Δασκαλάκη, που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, οι μετακλητοί εργάτες. Ναι, ναι. Είναι τέτοια η γραφειοκρατία που ακόμα και κάποιο να θέλει να φέρει κάποιον. Ουσιαστικά χρονικά έχει προσπεράσει το διάστημα της συγκομιδής μέχρι να κάνει τα χαρτιά και να γυρίσει να έρθει για δουλειά. Στην Ιεράπετρα θα σας πω μόνο το εξής, ότι είδαμε πρώτη φορά φαινόμενο θερμοκήπια να μην καλλιεργούνται, όχι από έλλειψη νερού,
λόγω ανομβριάς που ήταν για τέτοιο. Από έλλειψη εργατών γης. Από έλλειψη εργατών γης. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι περιγράφει πλήρως την εικόνα και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει για τα επόμενα χρόνια όπως είναι τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε που ήσασταν εδώ. Εγώ ελπίζω πολύ γρήγορα να αλλάξει αυτή η εικόνα. Βεβαίως μέσα από αυτήν την εκπομπή αρκετά συχνά ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα. Δεν θα τους αποχαιρετήσω γιατί πολύ σύντομα θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή όταν πλέον ξεκινήσει πιο δυναμικά και η ελοκομική περίοδο με την ευχή βεβαίως να βρέξει. Να έχουμε τον Άδη και να βρέξει χωρίς πλημμύρες γιατί έχουμε και αυτό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είμαστε των άκρων. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα όπως κάθε Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.